Το όνομά μου είναι Σάββας Βασιλιάδης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε σήμερα εδώ. Είμαστε μέλη μιας αστικής μη κερδοσκοπικής που έχουμε στόχο να προσφέρουμε στην εκπαίδευση, στον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με την εκπαίδευση και με την πυροσβεστική υπηρεσία. Έτσι. Και γι' αυτό έχουμε έναν ειδικό σήμερα μαζί μας, τον Ηλία Στραχίνη, βιολόγος, ερπετολόγος, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα ερπετά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, όπως με παρουσίασε και ο Σάββας, ονομάζομαι Ηλία Στραχίνης, είμαι βιολόγος. Εκτός της Λαλίτσας, είμαι και μέλος στην Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία και δημιουργός της ιστοσελίδας herpetofauna.gr, που περιέχει φωτογραφίες και πληροφορίες από όλα τα ερπετά και τα αμφίβια της χώρας. Και τελευταία είμαι και παρουσιαστής σε μια εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ, Άγρια Ελλάδα λέγεται, δεν ξέρω αν την έχετε δει, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Ο σκοπός της διάλεξης αυτής, μάλλον οι στόχοι της διάλεξης αυτής, είναι βασικοί στόχοι, είναι τρεις. Να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα φίδια του τόπου μας. Δεύτερος στόχος είναι να μάθουμε να τα χειριζόμαστε, πώς αντιμετωπίσουμε μια κλίση για ένα φίδι σε μια κατοικημένη περιοχή. Και τρίτος στόχος, σαν έτσι γενικές γνώσεις, αχρίαστες να είναι, πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που μας δαγκώσει κάποιο φίδι, είτε είναι μη δηλητηριώδες είτε είναι δηλητηριώδες. Δεν περιμένουμε ότι μετά από τη διάλεξη θα γίνετε experts στην αναγνώριση των φιδιών, αυτό είναι φύση αδύνατον, ούτε στο χειρισμό, αλλά θα γίνουν κάποια πράγματα πολύ πιο απλά. Έτσι λοιπόν, μια εισαγωγή για τα ερπετά και τα αμφίβια της χώρας, στην ελληνική επικράτεια, σε όλη την ελληνική επικράτεια, έχουμε συνολικά 23 είδη αμφιβίων, δηλαδή βατράχια και σαλαμάνδρες. Όλα τους είναι ακίνδυνα, δεν έχουμε κανένα επικίνδυνο είδος βατράχου ή σαλαμάνδρα για εμάς. Κάποια βατράχια και κάποιες σαλαμάνδρες εκκρίνουν κάποιες τοξίνες από το δέρμα τους, οι οποίες είναι ακίνδυνες στην επαφή με το δέρμα μας και ο μόνος που κινδυνεύει να στηρευτεί στην περίπτωση κατάποσης. Δηλαδή, αν καταπιεί κάποιος θηρευτής μια σαλαμάνδρα ή ένα βατράχι. Οπότε, εμάς δεν μας αφορά αυτό. Για μας είναι ακίνδυνα αυτά τα ζώα. Έχουμε 63 είδη διαφορετικών ερπετών σε όλη τη χώρα. Συμπεριλαμβάνονται και οι σαύρες και οι χελώνες. Από αυτά τα 23 είναι είδη φιδιών. Έχουμε 23 διαφορετικά είδη φιδιών σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά τα 7 είναι δηλητηριώδη, τα οποία όμως δεν είναι όλα επικίνδυνα για εμάς. Μόνο 5 είναι επικίνδυνα και αυτά είναι είδη οχιάς. Τα υπόλοιπα 2 είναι είδη άλλης οικογένειας που δεν ανήκουν στις οχιές και έχουν ασθενές δηλητήριο. Οπότε είναι ακίνδυνα για μας, ακόμα και αν μας δαγκώσουν. Στην υπηρετική Ελλάδα τώρα, δηλαδή αφαιρέσαμε τα νησιά, έχουμε 18 είδη φιδιών, τα 6 από αυτά είναι δηλητηριώδη και τα 4 είναι επικίνδυνα. Γίνανε 4 γιατί αφαιρέθηκε αμέσως η οχιά της Μήλου, που είναι μόνο σε 4 νησιά στις Νότιες Κυκλάδες. Για τον ομό Πιερίας που μας αφορά άμεσα τώρα, δεν διαφέρει πολύ από την υπηρετική Ελλάδα, έχουμε 14 είδη φιδιών, τα 3 είναι δηλητηριώδη και μόνο ένα είναι επικίνδυνο σε αυτόν τον ομό. Είναι η οχιά, η κοινή οχιά, ή αλλιώς κερασπόρος οχιά. Θα τη δούμε παρακάτω και όχι μόνο θα τη δούμε, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο σε αυτό το ζώο για να μάθουμε να το ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα που είναι όλα τους ακίνδυνα, στο σύνολό τους. Κάποιες πληροφορίες για τους νόμους προστασίας. Τα φίδια θεωρούνται από πολλούς στη χώρα μας ως παράσιτα, αντιμετωπίζονται σαν παράσιτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι παράσιτα. Είναι άγρια προστατευόμενα ζώα. Κάποια από αυτά είναι αυστηρώς προστατευόμενα κιόλας. Στο σύνολό τους προστατεύονται από 2 διεθνείς συμβάσεις, μία κοινοτική οδηγία και ένα προεδρικό διάταγμα. Οπότε υπάρχει αρκετή νομοθεσία που προστατεύει τα ζώα αυτά. Απαγορεύεται δηλαδή να τα σκοτώνουμε και να καταστρέφουμε το βιότοπό τους. Οι μύθοι γύρω από αυτά τα ζώα είναι ατελείωτοι σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν πολλές δυσιδαιμονίες, πολλές δοξασίες γύρω από τα φίδια. Πάντα βάζω αυτή τη φωτογραφία του Χάρτουικ Ντελμούρ. Είναι πατέρας και γιος που παρατηρούν μία οχιά να περνάει το δρόμο. Παρατηρήστε την απόσταση από την οποία κάθονται και παρατηρούν την οχιά. Μία εικόνα που διαψεύδει αμέσως ότι το μύθο ότι η οχιά μας κυνηγάει, είναι επιθετικό ζώο, είναι κακόβουλο, στείνει ενέδρα για να μας δαγκώσει και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτή η απόσταση
είναι παραπάνω από ασφαλής, για να φανταστείτε, για να παρατηρήσει κανείς μια οχιά. Η οχιά είναι αρκοκίνητο ζώο, δεν θα μας κυνηγήσει, δεν θέλει να αναμειχθεί καθόλου με εμάς, μας φοβάται πάρα πολύ, γιατί μας βλέπει σαν ένα τεράστιο θηρευτή μπροστά της και θέλει απλά να φύγει από εμάς, μακριά. Κάποιοι, οι μύθοι είναι, όπως είπαμε, είναι ατελείωτοι. Κάποιοι βασικοί μύθοι παραθέτονται εδώ, ότι τα φίδια κυνηγούν τους ανθρώπους. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Τα φίδια κυνηγούν μόνο τα θηράματά τους. Τον άνθρωπο το φοβούνται πάρα πολύ. Τα φίδια προσελκύονται από το γάλα, θα το έχετε ακούσει σίγουρα. Δεν ισχύει. Τα φίδια δεν ασχολούνται με το γάλα. Γενικώς τα ερπετά δεν ασχολούνται με το γάλα. Το γάλα φτιάχνεται από θηλαστικά για θηλαστικά. Χρειάζονται κάποια ένζημα για να χωνέψεις το γάλα, τα οποία ένζημα τα διαθέτουν μόνο τα θηλαστικά, όχι τα ερπετά. Τα φίδια μαστιγώνουν με την ουρά. Αυτό είναι ανατομικά αδύνατο να συμβεί. Θα εξηγήσουμε και στο τέλος γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν γίνεται μάλλον αυτό. Αν μια οχιά δαγκώσει κάποιον, αυτός πεθαίνει ακαριά ή σε λίγα λεπτά. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Σε 2 ώρες, σε 6 ώρες. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχουμε τόσο ισχυρά δηλητήρια στη χώρα μας. Και κάποιος, αν δαγκωθεί, έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά του να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο. Αυτό θα το αναλύσουμε περισσότερο στην ενότητα πρώτες βοήθειες, στο τέλος. Και ένας ακόμα μύθος πολύ γνωστός, ότι οι κολόγια μολάνε φίδια. Και όχι μόνο φίδια, λύκους, αρκούδες, ψήλους έχουμε ακούσει, από ελικόπτερα, φώκες. Καταρχήν όλο αυτό είναι λάθος σαν φράση. Έχουμε παρανοήσει τι σημαίνει κολόγος. Θα το αναλύσουμε στο τέλος και αυτό, στις ερωτήσεις που θα κάνετε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θα φάμε χρόνο τώρα αυτή τη στιγμή. Θα το αναλύσουμε στο τέλος, θα έχετε χρόνο να ρωτήσετε. Σίγουρα θα ακουστούν πολλές ερωτήσεις πάνω σε μύθους, είμαι σίγουρος. Θα το αναλύσουμε στο τέλος αυτά. Τα φίδια για μας είναι ωφέλιμα. Δεν είναι ωφέλιμα μόνο για ένα οικοσύστημα, όπως θα γνωρίζετε ήδη, ότι είναι πολύ αποτελεσματικός θηρευτής των τροκτικών και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ισορροπία ενός οικοσυστήματος. Είναι ωφέλιμα και για εμάς τους ίδιους, τους ανθρώπους. Προστατεύουν τις καλλιέργειες. Αφού είναι τόσο αποτελεσματικοί θηρευτές των τροκτικών, κρατούν τον πληθυσμό των τροκτικών πολύ χαμηλά. Οπότε προστατεύουν τις καλλιέργειες από τα τροκτικά και από τα έντομα όταν είναι σε μικρή ηλικία τα φίδια. Εμέσως προστατεύουν τη δημόσια υγεία από μετάδοση ασθενειών, γιατί τα τροκτικά είναι θηλαστικά και έτσι φέρουν ασθένειες μεταδοτικές προς εμάς που είμαστε και εμείς θηλαστικά. Συμβάλλουν στην παραγωγή σημαντικών φαρμάκων. Έχουν δημιουργηθεί πολύ σημαντικά φάρμακα αντιθρομβωτικά, πολύ δυνατά παυσίπονα, αποδηλητήρια φιδιών και άλλα φάρμακα. Και τα ίδια ως μέρος της τροφικής αλυσίδας αποτελούν τροφή για άλλα σημαντικά ζώα της πανίδας. Έτσι, συμβάλλουν στον πλούτο της βιοποικιλότητας γενικά. Είναι σημαντικά ζώα. Αν εκλείψουν, θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και σαν ανισορροπία στα οικοσυστήματα και για εμάς τους ίδιους. Ας δούμε ένα chart. Τα δεδομένα αυτά τα έχουμε πάρει από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Είναι ενδεικτικές αιτίες θανάτου στη χώρα μας για το διάστημα από το 2000 έως και το 2014, συνολικά 15 έτη, γιατί μετράμε και το 0 εδώ. Πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει από διάφορες αιτίες που παραθέτονται εδώ. Συνολικά από φίδι έχουν πεθάνει μέσα στα 15 χρόνια αυτά 6 άνθρωποι. Κάθε χρόνο δαγκώνονται περίπου 200 άνθρωποι από οχιά στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή ανά έτος 0,4 άνθρωποι, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, πεθαίνουν από οχιά. Στο σύνολο των δαγκωμάτων είναι γύρω στο 0,2%, δηλαδή ένας περίπου στους 500. Βλέπουμε αμέσως ότι δεν μιλάμε για τόσο ισχυρά δηλητήρια στη χώρα. Δεν έχουμε να κάνουμε με πολύ επικίνδυνα φίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ από ένα δάγκωμα. Αυτοί που κινδυνεύουν είναι ευπαθείς ομάδες, που είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Κυρίως αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα να δαγκωθούν από φίδι. Δηλαδή, επειδή έχουν βεβαρημένη υγεία συνήθως ηλικιωμένοι, δευτερογενώς μπορεί το ζόρι που τραβάει ο οργανισμός τους από το δάγκωμα της οχιάς να τους χτυπήσει δευτερογενώς το πρόβλημα που έχουν. Και συνήθως είναι αυτοί που βρίσκονται στα θύματα. 6 θάνατοι, ο ίδιος αριθμός δηλαδή, από επίθεση σκύλου, για να συγκρίνουμε. 15 θάνατοι από επίθεση και τραυματισμό ζώων παραγωγής, αγελάδες, άλογα. 33 από κουνούπι, από μετάδοση υιογενούς πυρετού. 44 από κεραυνό,
Στο ίδιο διάστημα τώρα, έτσι, δείτε διαφορές. 73 από μέλισσες και σφίκες και μετά από ανθρωποκτονίες έχουμε 2.000 άτομα μέσα στα 15 χρόνια και 24.000 από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, 1.600 άνθρωποι το χρόνο. Εντάξει, ίσως είναι και λίγο ατυχές η σύγκριση, είναι λίγο ατυχής η σύγκριση αυτή, αλλά να δούμε λίγο από τι κινδυνεύουμε σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Όχι τόσο πολύ από τα φίδια. Τα φίδια στις πόλεις. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε φίδια στις πόλεις? Απορούν όλοι. Πώς βρέθηκαν τα φίδια, τα αφήσαν οικολόγοι? Τι έγινε, πώς βρέθηκαν? Όχι, δεν τα αφήσαν οικολόγοι. Πολύ απλά. Μπορούν να έρθουν ενεργά μέσα από ρεματιές που διασχίζουν μια πόλη ή περιφερειακά των πόλεων, όταν οι πόλεις συνορεύουν με φυσικό περιβάλλον, κάποια φίδια μπορούν να εισβάλλουν μέσα στην πόλη μέχρι ένα εύλογο, μια εύλογη απόσταση μέσα στην πόλη, αλλά υπάρχει πιο απλός τρόπος. Τα αυτοκίνητα. Πηγαίνεις κύριος στην εξοχή, παρκάρεις, αφήνεις το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις για να κάνεις το μπάνιο σου ή να φας σε μια ταβέρνα, αφήνεις το αυτοκίνητό σου στην εξοχή, περνάει ένα φίδι, βλέπει ένα τεράστιο βράχο, το αυτοκίνητο δηλαδή, το βλέπει σαν ένα τεράστιο βράχο, λέει ας πάω από κάτω να βρω δροσιά, ίσως και κάνα μεζέ, ίσως και κρυψώνα, μπαίνει από κάτω, βλέπει ότι υπάρχουν τρύπες πολλές, μπαίνει για να κρυφτεί, έρχεσαι εσύ, βάζεις μπροστά, αρχίζει το αυτοκίνητο, κινείται, υπάρχουν κραδασμοί, το φίδι φοβάται, κουρνιάζει ακόμα περισσότερο εκεί που κρύφτηκε, γιατί φοβάται, νιώθει ασφάλεια εκεί μέσα. Οδηγάς, πηγαίνεις στην πόλη, παρκάρεις, ηρεμεί το αυτοκίνητο, κατεβαίνει το φίδι και ξαφνικά βρίσκεται στην Τζιμισκή μία οχιά, ένα νερόφιδο, ένα λιμνόφιδο. Αυτά έχουν γίνει, έχουν βρεθεί τέτοια φίδια μέσα στο κέντρο της πόλης, στην Τζιμισκή, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε, πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή, μία-μία περιγραφή του κάθε είδους που έχουμε στην περιοχή μας, να δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της οχιάς που την κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα φίδια, γιατί είναι φύση αδύνατο να μάθουμε να ξεχωρίζουμε μέσα σε μία διάλεξη όλα τα είδη που έχουμε στην περιοχή, αλλά μπορούμε να μάθουμε με το που βλέπουμε ένα φίδι να αναγνωρίζουμε αν πρόκειται για οχιά ή όχι. Και αμέσως ξέρουμε αν πρόκειται για επικίνδυνο για εμάς φίδι ή όχι. Γιατί μόνο η οχιά είναι επικίνδυνη για εμάς. 5 βασικά χαρακτηριστικά έχω τονίσει. Επάνω βλέπουμε οχές και κάτω ακίνδυνα φίδια. Εδώ αυτές τις τρεις εικόνες είναι η κερασφόρος οχιά και δίπλα είναι η θωμανική οχιά. Όλες οι οχές έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα πιο κοινά είδη οχιάς στην ελληνική επικράτεια. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της οχιάς είναι ότι έχει κοντόχοντρο σώμα. Δείτε εδώ. Για το πάχος του φιδιού αυτού έχουμε κοντό σώμα. Ή το αντίστροφο, για το μήκος του φιδιού αυτού έχουμε χοντρό σώμα. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η κοντή ουρά που στενεύει απότομα. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα στενεύει η ουρά και τελειώνει από λίγη απότομα. Τρίτο χαρακτηριστικό, αυτό το χοντρό ζιγζάκ που θα δούμε, το πρώτο πράγμα που θα δούμε στην οχιά. Ένα χοντρό ζιγζάκ κατά μήκος της ράχης. Βλέπετε και εδώ και εδώ. Μπορεί να διαφέρουν σε χρωματισμούς οι οχές, να έχουν διάφορες αποχρώσεις, αλλά πάντα θα δείτε αυτό το ζιγζάκ επάνω. Ενιαίο ζιγζάκ κατά μήκος όλης της ράχης. Τέταρτο χαρακτηριστικό. Πολύ πλατή κεφάλι. Κοιτάξτε πόσο πλατιά είναι τα κεφάλια της οχιάς, είναι και τα έχει πατήσει κάποιος κάτω. Θα σας θυμίζει, θα κάνετε μία αντιστοίχηση, τι είναι το pitbull για τα σκυλιά, σε αναλογίες, έτσι είναι η οχιά για τα φίδια. Έχει πολύ μεγάλο κεφάλι, μεγάλα μάγουλα και κοντό και χοντρό σώμα. Και πέμπτο χαρακτηριστικό, εντάξει αυτό είναι λίγο λεπτομέρεια, πρέπει να το δεις από κοντά, έχει κατακόρυφη κόρη ματιού την ημέρα, σαν της γάτας, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τη μέρα. Τη νύχτα ανοίγει σαν νυκτόβιο είδος που είναι κυρίως η οχιά, ανοίγει και γίνεται στρογγυλό. Είναι λεπτομέρεια, μην δίνετε πολύ σημασία σε αυτό. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά όμως είναι μακροσκοπικά τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε πάνω σε μια οχιά. Σε αντιδιαστολή, τα ακίνδυνα φίδια. Πρώτος κανόνας, στενό κεφάλι. Κοιτάξτε πόσο στενό είναι τα κεφάλια των φιδιών αυτών. Σε σχέση με τις οχιάς, που είναι πλακουτσωτό. Δεύτερο χαρακτηριστικό, μακρόστενο σώμα. Κοιτάξτε σε σχέση με την οχιά πόσο μακρύ σώμα έχουν αυτά τα φίδια. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αν το βλέπετε καλά. Τρίτο χαρακτηριστικό, μακριά και λεπτή ουρά. Δείτε η ουρά πόσο αργά στενεύει και είναι μακριά
και μακρόστενευση. Συνεχίζει το σώμα δηλαδή πολύ αργά να σβήνει, να στενεύει. Τα κίνδυνα φίδια μπορεί να έχουν, να είναι μονόχρωμα, να έχουν διάφορα χρώματα. Μπορεί να είναι μονόχρωμα, όπως είναι αυτό. Μπορεί να έχουν πιτσιλιές ή κοιλίδες, όπως είναι αυτό. Που μοιάζει με τα χρώματα της οχιάς, αλλά έχει κοιλίδες. Δεν έχει ενιαίο ζιγζάκ, γι' αυτό. Ή μπορεί να έχουν ευθείες γραμμές, όπως είναι αυτό, ο λαφιάτης. Ή το νερόφιδο, μπορεί να έχει ευθείες γραμμές. Βλέπετε, γραμμές ευθείες, σκούρες ή φωτεινές. Αλλά δεν έχουν ποτέ ενιαίο ζιγζάκ κατά μήκος της ράχης, σαν της οχιάς. Οπότε, υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις. Ας πούμε, ο Έριξ έχει κοντόχοντρο σώμα, δεν έχει μακρόστενο σώμα και δεν έχει μακριά κελεπτιούρα. Έχει κολοβίουρα, αλλά έχει πολύ στενό κεφάλι και σχέδια παραλλαγής. Δεν έχει αυτό το ενιαίο ζιγζάκ που έχει οχιά. Και το αγιόφιδο που είναι εδώ, θα το δούμε και παρακάτω, έχει κατακόρυφη κόρη ματιού και έχει τα χρώματα της οχιάς, όμως έχει μακρόστενο σώμα, λεπτή ουρά. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Καλό είναι να τα θυμάστε όσο βλέπουμε τα είδη στις σελίδες περιγραφής, όπως τα προχωράμε. Θα τα θυμίζω κι εγώ βέβαια, για να μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε την οχιά από τα υπόλοιπα φίδια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε όλα τα φίδια της περιοχής, που είναι πολλά, όπως είδαμε. Ξεκινάμε με τα κίνδυνα φίδια λοιπόν του νομού. Όπως είδαμε και πριν, ο Έριξ ή ερημόφιδο είναι ένα κοντόχοντρο φίδι, είναι το μοναδικό είδος βόα στην Ευρώπη. Μην φανταστείτε κανένα βόα μεγάλο 2 μέτρα. Είναι μέχρι 80 εκατοστά αυτά είναι αυτό το φίδι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι κρυπτικό είδος, που σημαίνει ότι ζει υπογείως κυρίως, δεν βγαίνει πολύ συχνά έξω στην επιφάνεια. Είναι μη δηλητηριώδες ακίνδυνο, όπως είπαμε. Το κεφάλι του μοιάζει με την ουρά. Για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με το ζώο αυτό, μπορεί να μπερδέψει το κεφάλι με την ουρά, να δυσκολευτεί να εντοπίσει το κεφάλι. Είναι αργοκίνητο φίδι. Φανταστείτε δηλαδή, αυτό που μοιάζει το φίδι, αυτό που θυμίζει, είναι σαν ένα λουκάνικο με χρώμα παραλλαγής. Αυτό μπορείτε να διακρίνετε από αυτό το ζώο. Τέλειος ακίνδυνο ζώο. Μπορεί να μοιάσει λίγο με την οχιά σαν πρώτη όψη, αλλά άμα παρατηρήσετε, δεν έχει την ουρά της οχιάς, δεν έχει το κεφάλι της ουράς, δεν έχει ζιγ-ζακ στη ράχη. Η στεφανοφόρος, το επόμενο φίδι. Ένα φίδι που δεν θα το βρούμε στα πέτεινα. Αυτό το φίδι θα το βρούμε συνήθως σε βουνά. Θέλει λίγο υψόμετρο, θέλει 800 μέτρα και πάνω. Δάση, υγρασία, έχει μεγάλη εξάπλωση σε όλη την Ευρώπη. Όπως θα παρατηρήσετε, και αυτό το φίδι έχει πιτσιλιές, δεν έχει ζιγζάκ. Μπορεί να φαίνεται ότι έχει λίγο πλατή κεφάλι εδώ, αυτό το μικρό άτομο. Αλλά δεν έχει ζιγζάκ, έχει πιτσιλιές ή μπάρες, έχει λεπτή ουρά. Έχει σχετικά μακρόστενο σώμα σε σχέση με την οχιά. Εδώ γράφει για κάποιες ραβδόσεις, δεν έχει σημασία τόσο πολύ. Οι κάθετες ραβδόσεις, οι κοιλίδες κατά μήκος της ράχης είναι που μας ενδιαφέρουν, που αμέσως βλέπουμε ότι δεν πρόκειται για οχιά. Σε γκρι, σε καφέ, χρώμα μέχρι 70 εκατοστά φτάνει το μήκος του. Ο έφιος. Στη Βόρεια Ελλάδα το λέμε λαφιάτη, λανθασμένα. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο λαφιάτης. Δεν είναι αυτός ο λαφιάτης, θα εξηγήσω αμέσως μετά ποιος είναι ο λαφιάτης και γιατί λέγεται λαφιάτης και γιατί δεν είναι αυτός ο λαφιάτης. Είναι το πιο κοινό φίδι στην περιοχή μας και το πιο κοινό φίδι στις κλήσεις. Δηλαδή, αν έχετε κλήσεις για φίδι, συνήθως θα είναι αυτό το φίδι. Και αυτό γιατί αφενός είναι πολύ ευκίνητο φίδι, πολύ γρήγορο, πολύ δραστήριο φίδι. Κολυμπάει, τρέχει γρήγορα, σκαρφαλώνει. Μπαίνει πολύ συχνά σε κινητήρες αυτοκινήτων, οπότε μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. Και αφετέρου γιατί είναι πολύ κοινό στην περιοχή, πολύ κοινό είδος. Ολικό μήκος έως και 2 μέτρα, πολύ σπάνια βέβαια, και πολύ πιο σπάνια περισσότερο. Ένα πολύ νευρικό φίδι, συνήθως γκρι, καφέ, πρασινολαδί. Πολύ νευρικό φίδι που αν το στριμώξουμε, σηκώνεται όρθιο, σιρίζει και προσποιείται επιθέσεις. Μπορεί να μας δαγκώσει μέσα στο παντελόνι. Είναι τελείως ακίνδυνο όμως, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Έχω δαγκωθεί πάρα πολλές φορές από αυτό το φίδι, παντού, μέχρι και στο πρόσωπο. Δεν παθαίνεις τίποτα από αυτό το φίδι, όπως και από όλα τα υπόλοιπα κίνδυνα φίδια της χώρας. Τα ανήλικα άτομα έχουν πιτσιλιές. Όταν είναι ανήλικα, έχουν έναν ενιαίο χρωματισμό. Το κεφάλι τους μπορεί να αρχίσει να γίνεται λίγο πορτοκαλί. Και όταν είναι ανήλικα, έχουν πιτσιλιές. Βλέπετε, τα νεαρά και ανήλικα άτομα έχουν πιτσιλιές. Εδώ έχει πορτοκαλί κεφάλι με λίγο ενιαίο χρωματισμό. Μοιάζει λίγο με τη δεδρογαλιά. Αυτό που βλέπουμε αμέσως
και διαφέρει, και είναι αυτό που, το χαρακτηριστικό που τον κάνει να διαφέρει από τη δρογαλιά αμέσως με την πρώτη όψη, είναι ότι έχει ραβδώσεις στην ουρά. Φωτεινές ραβδώσεις στην ουρά που η δρογαλιά δεν τις έχει. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι είναι ακίνδυνο. Έτσι, δεν βλέπουμε πλάτη κεφάλι, δεν βλέπουμε κοντόχοντρο φίδι, δεν βλέπουμε ζιγζάκ. Έχουμε ένα ακίνδυνο φίδι. Αυτό είναι ο ελαφιάτης. Καταλαβαίνετε γιατί είναι ο ελαφιάτης αυτός. Η ονομασία γένους είναι ελάφε. Ελάφε, ελαφιάτης, ελαφιάτης. Από εδώ προέρχεται η ονομασία ελαφιάτης. Είναι ένα διαφορετικό φίδι. Τα ενήλικα είναι καφέ με 4 μαύρες ρίγες. Τα ανήλικα όμως είναι τελείως διαφορετικά. Μιμούνται τα χρώματα της οχιάς. Όμως γιατί διαφέρουν με την οχιά, κοιτάξτε πώς είναι. Μακρόστενο, κοιτάξτε την ουρά του πόσο μακρόστενη και λεπτή είναι. Το κεφάλι είναι σχετικά στενό σε σχέση με τις οχιάς και δεν έχουμε ζιγζάκ, έχουμε κοιλίδες. Βούλες, κοιλίδες. Οπότε από αυτά καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρόκειται για ένα ακίνδυνο φίδι. Έχουμε την τύχη να έχουμε σήμερα 2 ζωντανά φίδια από κλήσεις από τη Θεσσαλονίκη, από φίδια δηλαδή, από σπίτια που μακρύνθηκαν αυτά τα φίδια. Το ένα είναι οχιά και το άλλο είναι ανήλικος λαφιάτης. Είναι περίπου σαν αυτό, είναι τον προηγούμενο. Γι' αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και από κοντά, ζωντανά, να δούμε τι διαφορές έχει ο λαφιάτης ο μικρός με την οχιά. Γιατί ουσιαστικά μιμείται τα χρώματα της οχιάς. Μη δηλητηριώδες ακίνδυνο, είπαμε 4 μαύρες ρίγες στα ενήλικα. Στα ανήλικα έχουμε βούλες. Στα χρώματα της οχιάς, αλλά βούλες, όχι ζιγζάκ, στενό κεφάλι, μακριά ουρά. Πιθανό να δαγκώσει αν πιαστεί, γίνεται πολύ μεγάλο φίδι, εύρωστο, από τα μεγαλύτερα φίδια της χώρας. Είδε δρογαλιά. Μοιάζει πάρα πολύ με τον ανήλικο έφιο. Δεν χρειάζεται να το ξεχωρίσουμε, δεν χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε σαν έφιο ή σαν δρογαλιά. Βλέπουμε ότι έχει κοιλίδες, πιτσιλιές μάλλον έχει αυτό το ζώο, στενή ουρά κτλ. Χαρακτηριστικά. Οπότε πρόκειται για ένα ακίνδυνο φίδι. Εκεί πάνω με δαγκώνει, αυτό είναι στη Λευκάδα νομίζω. Αυτό πρέπει να είναι στα Γιάννενα, αυτό δεν θυμάμαι που είναι. Γρήγορο ευκίνητο φίδι, ολικό μήκος έως 1 μέτρο, σπάνια περισσότερο, δεν είναι μεγάλο φίδι. Θα ακούσετε την ονομασία δρογαλιά για άλλα είδη σε διάφορες περιοχές. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις τοπικές ονομασίες. Κάθε τόπος έχει τις ίδιες ονομασίες για διαφορετικά είδη φιδιών. Γκρίζο, καφετή, λαδοπράσινο, θα δαγκώσει, δεν παθαίνουμε κάτι αν μας δαγκώσει. Σαπίτης. Ένα φίδι με φοβερά κακή φήμη. Λόγω του ονόματος και μόνο. Θυμίζει ότι θα μας σαπίσει αν μας δαγκώσει. Και κάποιοι έχουν κάνει και διαλέξεις ολόκληρες με αυτό το φίδι, λέγοντας ότι αν σε δαγκώσει, θα σαπίσει το χέρι και πρέπει να το κόψεις. Αλλιώς θα πεθάνεις. Και ότι δεν υπάρχει αντίδοτο κτλ. Έχω δαγκωθεί προσωπικά πάρα πολλές φορές από το φίδι. Και εγώ και συνάδελφοί μου, άλλοι βιολόγοι και ερπετολόγοι από το εξωτερικό. Πάρα πολλές φορές. Έχει πολύ ασθενές, είναι δηλητηριώδες το φίδι αυτό, αλλά έχει πολύ ασθενές δηλητήριο για εμάς. Τα σοβαρότερα συμπτώματα που μπορεί να μας προκαλέσει το δηλητήριο αυτού του φιδιού είναι κνισμός και πρίξιμο τοπικά για λίγες ώρες. Είναι δηλητηριώδες, αλλά είναι οπισθόγλυφο, που σημαίνει ότι τα δόντια που εκχύουν το δηλητήριο είναι στην άνω γνάθο πίσω-πίσω, στη θωματική κοιλότητα. Οπότε είναι δύσκολο να μας πετύχει αυτό το δόντιο όταν μας δαγκώνει. Αλλά σε περίπτωση που μας δαγκώσει και μας πετύχει αυτό το δόντι και γίνει έγχυση σε εμάς, είναι ασθενές στο δηλητήριο και δεν κινδυνεύουμε. Τα ενήλικα αρσενικά έχουν ενιαίο χρώμα, οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ακίνδυνο φίδι. Ένα μονόχρωμο πράσινο, λαδοπράσινο, καφέ, ίσως και μαύρο μερικές φορές. Και τα ανήλικα ή θηλυκά, τα ενήλικα θηλυκά έχουν πιτσιλιές. Έχει ποικιλία σε χρωματισμούς, συνήθως γκρίζο, γκριζοπράσινο. Είναι πολύ νευρικό φίδι, σφυρίζει δυνατά. Και αμήνεται στεναρά αν το πιάσουμε και θα δαγκώσει σίγουρα αν πιαστεί στα πρώτα λεπτά. Μετά μπορεί να ηρεμήσει βέβαια. Και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά φρύδια που του δίνουν αυτό το θυμωμένο ύφος. Αν δείτε εδώ, έχει αεροδυναμικό πρόσωπο, στενό και κοντό ρίγχος, πιτσιλιές στα ανήλικα. Αυτό είναι θηλυκό από τη Λίμνο. Αυτό είναι από εδώ, από το Δίον, κάτω από τον Όλυμπο. Αυτό είναι από την Εύβοια, αυτό είναι από τη Θράκη. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ακίνδυνο φίδι από τα χαρακτηριστικά που είπαμε ότι έχουν τα ακίνδυνα φίδια και δεν είναι αυτά της οχιάς. Το νερόφιδο. Μεγάλη ποικιλομορφία και αυτό το είδος. Μπορεί να μιμηθεί την οχιά πλαταίνοντας το κεφάλι και το σώμα, αν απειληθεί.
είναι ο ένας τρόπος άμυνας αυτού του φιδιού και έχει ακόμα έναν τρόπο άμυνας να το παίζει νεκρό και να εκρίνει δύσοσμο υγρό που μυρίζει πραγματικά σαν ψοφίμι και σου δίνει την εντύπωση ότι είναι νεκρό, οπότε ο θηρευτής δεν θα ασχοληθεί με ένα νεκρό ζώο που αρχίζει και σαπίζει και το αφήνει στην ησυχία του. Μεγάλη ποικιλομορφία σε χρώματα, μέχρι και μαύρο, ολόμαύρο μπορεί να το βρούμε. Με ραβδόσεις, οι χαρακτηριστικές στον τυπικό χρωματισμό του είναι χαρακτηριστικές αυτές οι ραβδόσεις. Οι δύο φωτεινές ραβδόσεις κατά μήκος του σώματος. Οι οποίες μπορεί και να απουσιάζουν. Μέχρι ένα μέτρο, σπάνια μεγαλύτερο, παρατηρείται κοντά στα νερά, αλλά μπορούμε να το δούμε και χιλιόμετρα μακριά από νερό, δεν σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά μέσα στο νερό. Και το χαρακτηριστικό του είναι η ποικιλομορφία του. Κοιτάξτε διαφορετικά χρώματα. Εδώ και εδώ. Εδώ λείπουν οι ραβδόσεις και στα δύο άτομα αυτά. Βλέπουμε όμως ότι δεν φέρει ζιγζάκ, χοντρό ζιγζάκ. Έχει μακρόστενη μακριά λεπτή ουρά και πιτσιλιές. Το λιμνόφιδο είναι κάτι σαν το νερόφιδο. Είναι πιο προσαρμοσμένο στην υδρόβια ζωή. Έχει πιο μακρύ, μακρύ πρόσωπο, πιο μακρύ κεφάλι με μάτια τοποθετημένα λίγο προς τα επάνω. Είναι σαν το νερόφιδο, δεν έχει ραβδόσεις. Έχει και αυτό μεγάλη ποικιλομορφία, έχει πιτσιλιές, κοιλίδες και αυτό είναι μικρό φίδι. Παρατηρείται μέσα κοντά στα νερά, κυβάκια ή πιτσιλιές ή μονόχρωμο μπορεί να είναι μαύρο, μπορεί να είναι πράσινο με τετραγωνάκια, μπορεί να είναι καφέ με τετραγωνάκια, μπορεί να είναι λαδοπράσινο μονόχρωμο. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κίνδυνο φίδι. Η σαΐτα, πολύ μύθι γύρω και από αυτό το είδος. Έχω ακούσει μέχρι και ότι πετάει βελάκια με δηλητήριο. Το πιο κουλό που έχω ακούσει αυτό φίδι, είναι απίστευτο. Πολύ χαρακτηριστικό φίδι, δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε με άλλο. Είναι πάρα πολύ λεπτό και μακρύ. Είναι μονόχρωμο, σχεδόν μονόχρωμο σε όλο το σώμα. Αλλάζει κάπου στο λαιμό και στο κεφάλι χρώμα. Έχει αυτές τις τους μεάνδρους με τις κοιλίδες στο λαιμό και γίνεται λίγο γκρίζο, πώς λέγεται, δεν ξέρω, γκριζογάλανο, θα το λέω, πώς το λέμε αυτό το χρώμα. Πηδάει μικρές αποστάσεις. Μην φανταστείτε ότι θα κάνει τεράστιες αποστάσεις από δέντρο σε δέντρο, πηδάει αποστάσεις όσο είναι το σώμα του περίπου. Με να κτηναχθεί από θάμνο σε θάμνο. Αυτό. Όπως το, αυτή είναι η σαΐτα. Μέχρι ένα 35 μπορεί να φτάσει. Φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι ούτε ένα μέτρο αυτό το φίδι εδώ. Η φωτογραφία το κάνει να φαίνεται έτσι. Είναι πολύ λεπτό φίδι, μακρύ. Είναι τελείως ακίνδυνο φίδι. Και αυτό με έχει δαγκώσει άπειρες φορές. Εδώ βλέπετε στο νησί Αγκίστρι, στο Σαρονικό, έχω βρει ένα και το κρατάω στα χέρια μου. Τελείως ακίνδυνο φίδι. Πολύ νευρικό, πολύ γρήγορο φίδι. Όντως τεινάζεται, αλλά σε κοντινές αποστάσεις, όχι πολύ μακριά. Χαρακτηριστικότατο φίδι. Δεν μοιάζει σε τίποτα με οχιά. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρόκειται για ένα κίνδυνο φίδι. Το αγιόφιδο είναι μια περίπτωση ακόμα δηλητηριώδους φιδιού, το οποίο όμως είναι ακίνδυνο. Η δεύτερη περίπτωση μετά το σαπίτι. Θυμίζει λίγο τα χρώματα της οχιάς, αλλά πάλι βλέπουμε ότι είναι μακρόστενο, έχει λεπτή ουρά και έχει κοιλίδες και όχι ζιγζάκ. Είναι δηλητηριώδες και αυτό πιστόγλυφο, ακόμα πιο ασθενές δηλητήριο και από το σαπίτι, είναι το φιδάκι που χειρίζονται στην Κεφαλονιά, στην εκκλησία το 15 Αύγουστο. Εμφανίζονται εκεί. Γι' αυτό λέγεται και αγιόφιδο, ναι. Δεν εμφανίζονται βασικά, τα μαζεύουν γύρω από τα γκρεμίσματα της εκκλησίας και τα φέρνουν στην εκκλησία. Από τις 6 του μηνός ξεκινάνε μέχρι τις 15. Ναι. Τα ψάχνουμε φακούς, είναι νυκτόβια φίδια, τα βρίσκουμε τη νύχτα σε γκρεμίσματα και σε πέτρες, σε βράχους. Καθαρά νυκτόβιο φίδι, αργοκίνητο φίδι, πολύ μακρόστενο, καμία σχέση με την οχιά, κοιλίδες, όχι ζιγζάκ, δεν μοιάζει καν, στα μάτια μου δεν μοιάζει καθόλου πέραν των αποχρώσεων, έτσι, στην οχιά, δεν μοιάζει σε τίποτε άλλο. Μέχρι ένα μέτρο, σπάνια μεγαλύτερο, τα μάτια του είναι κατακόρυφα και αυτά σαν της οχιάς, κατακόρυφη κόρη, αλλά όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αμέσως μας λένε ότι πρόκειται για ακίνδυνο είδος. Όπως βλέπουμε και στην Κεφαλονιά, έτσι. Ασθενές δηλητήριο, δεν προκαλεί καν συμπτώματα. Δύο διαφορετικά άτομα εδώ για να το ξαναδούμε. Ο λαφίτης του Ασκληπίου. Ένα μακρύ φίδι, το λέει και η ονομασία του, Ζαμενής Λογκίσιμους, μακρύς δηλαδή. Μονόχρωμο φίδι, κατευθείαν καταλαβαίνουμε, ένα μακρύ μονόχρωμο φίδι, κατευθείαν συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα κίνδυνο φίδι. Τα ενήλικα μπορεί να έχουν λαδοπράσινο, πράσινο,
καφέ ή μαύρο χρώμα. Τα ανήλικα έχουν πιτσιλιές και έχουν, βασικά και τα ενήλικα και τα ανήλικα έχουν ένα κολάρο λευκό ή κίτρινο. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε τόση λεπτομέρεια. Αμέσως βλέπουμε πιτσιλιές, βλέπουμε μονόχρωμα φίδι μακρύ, ξέρουμε ότι είναι ακίτρινο. Μέχρι 1,5 μέτρο, σπάει ένα μεγαλύτερο, πιθανό να μηνθεί και να δαγκώσει αν πιαστεί. Και αυτό είναι και αυτό κάπως ορεσίβιο φίδι, θα το βρούμε στον κάμπο. Θα το βρούμε σε λίγο μεγάλα υψόμετρα και δάση. Δύο άτομα και εδώ. Το ένα από τις πρέσπες, το άλλο είναι από το πισωδέρι, αν θυμάμαι. Τη σύμπτωση. Τις μέρες αυτές. Το σπιτόφιδο. Ένα φίδι που έχει την ονομασία σε πολλές περιοχές αστρίτης, αστρίτοχιά. Πιστεύετε λανθασμένα σε πολλές περιοχές ότι είναι επικίνδυνο φίδι. Ότι πρόκειται για είδος οχιάς και είναι επικίνδυνο. Από αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, τι βλέπουμε? Κοιλίδες. Μακριά ουρά, λεπτό φίδι, λεπτό κεφάλι. Δεν πρόκειται για επικίνδυνο φίδι. Είναι από τα πιο όμορφα φίδια της Ευρώπης. Δεν ξέρω, δεν φαίνονται καλά τα χρώματα τώρα εδώ στο προτζέκτορα. Έχει κόκκινες κοιλίδες, κατακόκκινες κοιλίδες ή κεραμιδί με μαύρο περίγραμμα και τα μάτια του είναι κόκκινα ή κεραμιδί και αυτά. Είναι πάρα πολύ όμορφο φίδι. Γι' αυτό και παλιότερα ήταν περιζήτητο από συλλέκτες. Είναι αυστηρός προστατευόμενο είδος. Βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Ραβδωτό και στικτό. Αυτό είναι το στικτό και αυτό είναι το ραβδωτό. Μπορεί να έχει δηλαδή είτε κοιλίδες είτε ραβδώσεις. Πάλι κόκκινες με μαύρα περιγράμματα. Μέχρι ένα 20, συνήθως μικρότερο, εντελώς ακίνδυνο φίδι, θα δαγκώσει. Έχει και αδύναμο δάγκωμα γενικά αυτό φίδι. Δεν πονάει δηλαδή καθόλου αν σε δαγκώσει. Μάθαμε αμέσως να το ξεχωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα ακίνδυνο ζώο. Ραβδωτό και στικτό και στις δύο αυτές εικόνες. Νομίζω και τα δύο αυτά ήδη είναι από τη Μήλο. Όχι, ψέματα. Αυτό είναι το Σέξου, αυτό είναι από τη Μήλο. Τυφλίνος. Τελειώνουμε με τα ακίνδυνα φίδια σιγά-σιγά. Ο τυφλίνος μοιάζει με σκουλίκι, είναι ένα πολύ μικρό φίδι, είναι μέχρι 30 εκατοστά. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν πρόκειται για σκουλίκι, γιατί δεν κινείται σαν το σκουλίκι που μαζεύει και εκτείνεται. Κινείται κυματοειδώς, όπως όλα τα φίδια, βγάζει και τη γλώσσα μπροστά. Είναι τυφλό, έχει δύο υπολειμματικά μάτια τα οποία είναι κάτω από την επιφάνεια του δέρματος και είναι πολυματικά ουσιαστικά, και αυτό γιατί είναι προσαρμοσμένο στην υπόγεια ζωή. Τρέφεται με μυρμήγκια και με υπόγεια έντομα, τη νύχτα βγαίνει στην επιφάνεια. Τελείως ακίνδυνο, και για αυτό το φίδι, μέχρι για αυτό το φίδι υπάρχουν μύθοι ότι αν σε δαγκώσει μέχρι να δύσει ο ήλιος θα πεθάνεις και διάφορα τέτοια. Ούτε καν δύναται να μας δαγκώσει, δεν έχει το άνοιγμα του στόματος που του επιτρέπει να μας δαγκώσει. Είναι τόσο μικρό αυτό το ζώο και εντελώς ακίνδυνο. Εκτός από τα φίδια, έχουμε και στον ομό δύο σαύρες, οι οποίες δεν έχουν πόδια, γι' αυτό και μπερδεύονται με φίδια. Το ένα είναι το κονάκι και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Αυτό που σου είπε, έτσι πάρεις τέτοιο κονάκι. Κονάκι. Αυτό λένε τυφλίτη, δηλαδή. Ναι. Είναι στην ίδια οικογένεια. Κονάκι ή κονακάκι, πάρα πολλοί μύθοι. Έχουν φτιάξει μέχρι και παροιμία που λέει αν σε φάει το κονάκι, σάβανο και μαντιλάκι ή το τσαπί και το φτιαράκι, έχει διάφορες εκδοχές. Είναι σαύρα, ως σαύρα είναι τελείως ακίνδυνη για εμάς. Όπως όλες τις σαύρες του κόσμου, πέραν δύο εξαιρέσεων, δύο σαύρες στην Κεντρική και Νότια Αμερική που έχουν δηλητήριο, όλες οι υπόλοιπες σαύρες στον κόσμο δεν έχουν δηλητήριο. Είναι σαύρα. Γιατί είναι σαύρα, θα μου πείτε, και δεν είναι φίδι αφού δεν έχει πόδια? Το ότι δεν έχει πόδια είναι το μόνο χαρακτηριστικό που το κάνει να μοιάζει με τα φίδια. Κατά τα άλλα, έχει ακουστικό άνοιγμα που σημαίνει ότι ακούει. Τα φίδια δεν έχουν ακουστικό άνοιγμα, δεν ακούνε. Έχει βλέφαρα. Τα φίδια δεν έχουν βλέφαρα. Το σώμα του είναι κοντό και η ουρά του πολύ μακριά. Τα φίδια έχουν μακρύ σώμα, κοντή ουρά. Έχουν τελείως διαφορετική σπονδυλική στήλη, τελείως διαφορετική ανατομία. Η κάτω γνάθος είναι ενιαία, τα φίδια είναι διχασμένη για να ανοίγει. Γενικά όλα τα χαρακτηριστικά είναι σαύρες. Μόνο δεν έχει πόδια, σε αυτό διαφέρει. Τα ανήλικα και τα ενήλικα θηλυκά είναι μαύρα στο πλάι, στις πλευρές και στην κοιλιά ή καφέ σκούρο. Και από πάνω μπες με αυτή τη χαρακτηριστική γραμμούλα στη μέση, ενώ τα ενήλικα αρσενικά μπορούν να γίνουν κάπως πιο ενιαία σε χρωματισμό και μερικές φορές φέρουν αυτές τις μπλε κουκίδες, τα μπλε στίγματα επάνω στη ράχη στην περίοδο της αναπαραγωγής. Αυτός είναι ο τυφλίτης.
Κακώς έχει δοθεί αυτή η ονομασία στο φίδι, θα λέει. Η σαύρα αυτή βλέπει μια χαρά. Δεν είναι τυφλή. Γιατί δόθηκε αυτή η ονομασία? Γιατί συνήθως όταν το συναντήσουμε μένει ακίνητο. Μπορούμε να έρθουμε από πάνω του και αυτό έχει μείνει ακίνητο. Δεν ξέρω γιατί σοκάρεται ή βασίζεται στο καμουφλάζ του, στο ότι θα το περάσουμε για νεκρό. Δεν το ξέρω, μπορεί να είναι εξελικτικό αυτό. Δεν είναι τυφλό, βλέπει μια χαρά, είναι και αυτό σαύρα, δεν είναι φίδι. Πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αυτές τους δακτυλίους, εγκάρσια στο σώμα του, που μοιάζει σαν λάστιχο, θυμίζει λάστιχο. Έχει αυτή την αυλάκωση στο πλάι μέχρι την κλωάκη. Βλέπετε, μέχρι εδώ είναι το σώμα του, όλο το άλλο είναι ουρά. Σε ένα φίδι θα συνεχιζόταν το σώμα μέχρι πολύ κάτω, πολύ πίσω. Όλο αυτό το υπόλοιπο είναι ουρά. Βλέπουμε το ακουστικό άνοιγμα εδώ και φαίνονται και λίγο τα βλέφαρα. Έχει τη φάτσα της σαύρας, αν δείτε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τα ανήλικα έχουν άλλο χρώμα. Είναι γκρίζα με μαύρες κάθετες ραβδόσεις. Αλλά καταλαβαίνει αμέσως κάποιος ότι δεν πρόκειται για οχιά. Μπορεί να μοιάζουν τα χρώματα πάλι γκρι-μαύρο, αλλά δεν έχουμε το ζιγζάκ, έχουμε μακριά λεπτή ουρά. Είναι τελείως διαφορετικό ζώο. Εδώ φαίνονται και τα βλέφαρα και το ακουστικό άνοιγμα. Τελείως ακίνδυνο ζώο, δεν δαγκώνει καν. Δεν δαγκώνει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί, έχει πολύ δυνατά σαγόνια, αλλά δεν ανοίγει το στόμα του ποτέ να δαγκώσει. Ακόμα και να το πιάσεις, δεν θα ανοίξει το στόμα του να δαγκώσει. Είναι ένα πολύ αγάθο ζώο. Και φτάνουμε στα επικίνδυνα φίδια του νομού Πηρίας. Μάλλον ο τίτλος θα έπρεπε να είναι επικίνδυνο φίδι του νομού Πηρίας. Είναι μόνο ένα. Η οχιά. Βιπέρα μοντίτες. Η κοινή οχιά ή η κερασφόρος οχιά. Τα χαρακτηριστικά που είπαμε και πριν είναι πολύ εμφανή. Μεγάλα μάγουλα, θυμίζει pitbull σε αντιστοιχεία με τα σκυλιά. Αυτό το ζιγζάκ σε όλη τη ράχη κατά μήκος ράχης και αυτή η ουρά που στενεύει πολύ απότομα και στο συγκεκριμένο είδος αλλάζει και χρώμα, γίνεται πρασινοπή. Ισχυρό δηλητήριο, όχι τόσο ισχυρό όσο φημολογείται όμως. Δεν είναι νευροτοξικό το δηλητήριό της, δεν θα μας καταστήλει το αναπνευστικό όπως κάνει το μαύρο μάμπα, ας πούμε, αν σε δαγκώσει. Το μαύρο μάμπα, τώρα που αναφέρθηκε, αν σε δαγκώσει, χωρίς αντίδοτο, πεθαίνεις μέσα σε 2 ώρες. Που είναι ένα από τα πιο τοξικά δηλητήρια στον κόσμο, έτσι, τα πιο επικίνδυνα φύτια στον κόσμο. Η οχιά δεν το κάνει αυτό. Η οχιά έχει, η δικιά μας η οχιά, οι δικές μας οι οχιές μάλλον, το δηλητήριο τους είναι κυρίως κύτταρο τοξικό, κυταρολυτικό ή αιμοτοξικό. Ποικίλησε χρωματισμούς, χαρακτηριστικό σχέδιο όπως είπαμε κατά μήκος του σώματος, ζιγζάκ ή ρόμβους, συνήθως γκρίζο με καφέ ή μαύρο σχέδιο, χαρακτηριστική απόφυση με φωλίδες στο ρίγχος μπροστά που είναι το κερατάκι που λέμε στην οχιά, δεν είναι κεράτινη δομή, είναι δομή με φωλίδες. Είναι πολύ μαλακιά δομή, θα το δούμε και εδώ live αργότερα. Το μάτι το σαν της γάτας την ημέρα, έντονα μάγουλα όπως είπαμε, τα έχουμε πει τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ήδη το έχετε μάθει το ζώο να το ξεχωρίζετε. Διάφορες χρωματικές παραλλαγές. Τα αρσενικά έχουν έντονο κοντράστ, έντονη αντίθεση μεταξύ του ζιγζάκ και του φόντου και έχουν και σχέδια στο κεφάλι. Εν αντιθέσει τα θηλυκά, το χρώμα του ζιγζάκ με το χρώμα του φόντου είναι πιο κοντά και δεν έχουν σχέδια στο κεφάλι. Αυτό είναι αρσενικό. Τα αρσενικά είναι και πιο λεπτά από τα θηλυκά. Αλλά πάλι το σώμα τους είναι χαρακτηριστικά κοντόχοντρο. Και εδώ διάφορες οχές από διάφορες περιοχές. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι το ζιγζάκ σπάει. Αλλά μην μας ξεγελάει γιατί στη συνέχεια συνεχίζεται. Η ουρά στενεύει απότομα, το κεφάλι είναι αυτό με τα χαρακτηριστικά μεγάλα μάγουλα και είναι κοντόχοντρο φίδι, οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε. Και εδώ διάφορες οχές, αυτές είναι όλες από τη Θεσσαλονίκη. Αυτές είναι θηλυκές επάνω, έγκυες, αυτό είναι αρσενικό που πάει να αλλάξει δέρμα, γι' αυτό έχει γίνει λίγο καφετή. Και αυτή είναι από τη Θεσσαλονίκη. Φέρνουμε πάλι το πινακάκι, δεν ξέρω αν χρειάζεται να το ξαναπούμε, νομίζω τα έχετε μάθει. Κοντό χοντρό σώμα, κοντή ουρά που στενεύει απότομα, χοντρό ζιγζάκ, πολύ πλατή κεφάλι. Εν αντιθέσει, ακίνδυνα φίδια, στενό κεφάλι, μακρύ σώμα, μακρό στενή ουρά, μονόχρωμα με κοιλίδες ή με ραβδόσεις και πιτσιλιές. Ας δούμε και τα υπόλοιπα είδη οχιάς της Ελλάδος, για να δείτε ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Και μπορεί να βρεθείτε, εντάξει σήμερα είστε εδώ,
Αύριο μπορεί να είστε, να πάρετε μια μετάθεση, να θέλετε να πάτε κάπου αλλού, να πάτε ας πούμε σε ένα νησί των Δωδεκανήσων, να πάτε στη Μήλο, να πάτε στη Θράκη, να πάτε σε μια ορεινή περιοχή πολύ ψηλά. Η Οθωμανική Οχιά είναι η δεύτερη οχιά που έχουμε στην Ελλάδα. Απαντά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί είχε ασιατική προέλευση, γι' αυτό και την ονομάσαν Οθωμανική, την ονομάσαν ξένη, έτσι, Ottoman Viper. Κακή ονομασία κατά την άποψή μου. Και υπηρετικά τη συναντάμε νοτιοανατολικά της Θράκης, από τον Εύρο μέχρι τη Μαρόνια. Κάτω, παραλιακά σχεδόν. Κοντόχοντρο σώμα, λεπτή, στενή ουρά, μεγάλο κεφάλι που θυμίζει pitbull. Το ζιγζάκ είναι λίγο διαφορετικό, αλλά πάλι υπάρχει το ζιγζάκ. Βλέπουμε κατευθείαν ότι πρόκειται για οχιά. Είναι πιο μεγάλη οχιά από την Αμμοδίτες, από την Κερασφόρο, και έχει και πιο ισχυρό δηλητήριο από την Αμμοδίτες. Ελάχιστοι άνθρωποι, από όσο γνωρίζω, έχουν πεθάνει από δάγκωμα αυτής της οχιάς παρόλα αυτά. Ίσως επειδή είναι πιο σπάνια τα δαγκώματα από αυτήν την οχιά. Ο Αστρίτης. Αστρίτη θα ακούσετε ότι έχουμε και εδώ, θα ακούσετε ότι έχουμε και στην Πελοπόννησο, θα ακούσετε παντού. Ο αστρίτης είναι πολύ σπάνιο φίδι. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν δει στην Ελλάδα αστρίτη. Ο αστρίτης έχει τεράστια εξάπλωση, είναι η Vipera Berus. Ξεκινάει από την Αγγλία, από τη Σκωτία η εξάπλωσή της και από τη Σουηδία και φτάνει μέχρι εμάς. Το νοτιότερο όριο εξάπλωσης αυτού του είδους είναι τα ελληνοβουλγαρικά, μάλλον όλα τα βόρεια σύνορα της χώρας με Βουλγαρία, Αλβανία και Σκόπια. Στα βουνά, στα 1600 μέτρα και πάνω. Είναι αλπικό είδος οχιάς στη χώρα μας. Δεν θα το δούμε πιο χαμηλά από τα 1600 μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν έχει ζιγζάκ, έχει μπάρες. Αλλά έχει κοντόχοντρο σώμα, ουρά που στενεύει απότομα, πλατή κεφάλι και δεν έχει κοιλίδες όπως τα αλαφίδια, έχει μπάρες. Μπορεί να μπερδεύει με τον ανήλικο αλαφιάτη ή το αγιόφιδο, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά όπως σας είπα. Μπάρες, κοντόχοντρο σώμα, ουρά που στενεύει απότομα. Δεν θα το δείτε αυτό το φίδι, είναι πολύ σπάνιο. Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν δει αυτό το φίδι. Έψαξα πάρα πολύ για να βρω 4 άτομα σε όλη μου τη ζωή. Αυτά έχω δει όλα και όλα. Και έχω ψάξει πάρα πολύ. Μπορεί να γίνει και κατάμαυρη στα βουνά της Ροδόπης. Βουνά Βαρνούντας, Τζένα, Δυτική Ροδόπη, ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Υψόμετρο 1600 και πάνω. 1800 και πάνω κανονικά, στη Ροδόπη μόνο στα 1600. Η οχιά των Λιβαδιών. Στα βουνά, αλπική όχι για αυτή, στα βουνά της Πίνδου και μόνο, 1800 μέτρα και πάνω και αυτή. Πολύ ασθενές δηλητήριο. Στην Ουγγαρία, ο πρόεδρος της Ουγγαρίας έχει βίντεο στο YouTube που πιάνει μία με γυμνά χέρια και την παρουσιάζει στον κόσμο για να ενημερώσει. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της Αμμοδίτης εκτός από το κερατάκι. Κοντόχοντρο σώμα, πλατή κεφάλι, στενή ουρά, δεν έχει κερατάκι. Κατά τα άλλα μοιάζει πάρα πολύ, δεν θα την μπερδέψουμε με τίποτε άλλο. Αλλά μπορεί και να μην τη δούμε ποτέ. Πρέπει να ανεβούμε στην Πίνδο. Η οχιά της Μήλου θα τη δούμε μόνο σε Μήλο, Πολύεγο, Κίμολο και Σύφνο, πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι ενδημικό είδος αυτών των νησιών. Κοιτάξτε όλα τα χαρακτηριστικά της οχιάς, εκτός από το ζιγζάκ. Έχει και αυτή μπάρες, αλλά όταν είμαστε εκεί ξέρουμε ότι αυτό το φίδι είναι η οχιά της Μήλου. Δεν θα τη δούμε εδώ. Αλλά και να τη δούμε και εδώ, λέμε, έτσι. Γιατί την έφερα εγώ ο οικολόγος και την αμόλυσα. Κάτι που δεν θα γίνει ποτέ, δεν γίνεται ποτέ. Όπως είπαμε, είναι μύθος και θα το συζητήσουμε εκτενώς αυτό το αναλύω και σε άρθρο μέσα στην ιστοσελίδα μου. Γιατί είναι μύθος αυτό και γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά αν τη δούμε στη Μήλο, θα καταλάβουμε αμέσως ότι πρόκειται για οχιά από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχει το φίδι αυτό. Οχιά της Μήλου είναι γι' αυτό. Σε μία μονόχρωμη έκδοση γίνεται κατακόκκινη και γι' αυτό παλιά ήταν και αυτή περιζήτητη από συλλέκτες. Γιατί είναι όμορφο, φίδι, κεραμιδί. Μόνο σε Μήλο, Πολύεγο, Κίμολο και Σύφνο. Περνάμε στην ενότητα χειρισμός και αντιμετώπιση όταν έχουμε μία κλίση για φίδι να είσαι σε κατοικημένη περιοχή. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι όταν φτάσουμε στο μέρος να προσπαθήσουμε να ταυτοποιήσουμε το φίδι, όχι σε επίπεδο είδους, αλλά αν πρόκειται για οχιά ή όχι. Εφόσον το ταυτοποιήσουμε, μπορούμε να το χειριστούμε και αναλόγως. Δηλαδή, αλλιώς θα χειριστούμε ένα φίδι με μεγαλύτερη προσοχή αν πρόκειται για οχιά, και αλλιώς θα χειριστούμε ένα φίδι το οποίο ξέρουμε ότι είναι ακίνητο. Υπάρχουν
λίγοι τρόποι για να χειριστεί ένα φίδι κάποιος με ασφάλεια. Παρατίθεται τρεις εδώ. Ένας είναι με hook. Δεν είναι και πολύ καλός τρόπος, απαιτεί εμπειρία. Γιατί το ένα χέρι πρέπει να πιάνει το φίδι και το μετάλλο με το hook χειρίζεσαι το σώμα του φιδιού. Δεν είναι πολύ καλή μέθοδος. Μια πολύ ασφαλής μέθοδος είναι αυτή, με το tong, snake tong ή λαβίδα. Για τα φίδια που είναι πάνω στο τραπέζι, έχει ένα μάνταλο μπροστά, το οποίο το χειρίζεσαι με τη λαβίδα από μακριά, έτσι μπορείς να σηκώσεις ένα φίδι με ασφάλεια και να το μεταφέρεις σε ένα κουβά, σε ένα κουτί, σε μια θήκη. Και υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος, που είναι με γάτια. Τα γάτια πρέπει να είναι συγκόλησης. Εγώ αυτά που χρησιμοποιώ είναι συγκόλληση, τα έχω εδώ, θα σας τα δείξω μετά. Φοράω διπλό γάντι συγκόλληση, το ένα μέσα στο άλλο. Έχω ένα νούμερο πιο μικρό για να μπαίνει μέσα στο μεγάλο. Είναι ασφαλή γάντια, φυσικά για μη δηλητηριώδη φίδια, απόλυτα ασφαλή, αλλά μπορείς να πιάσεις και οχές. Μέχρι 40 εκατοστά είναι σχετικά ασφαλές να πιάσει μια οχιά με αυτά τα γάντια που έχω εγώ, συγκόλληση. Ακόμα και με αυτά τα κόκκινα που πουλάνε στα είδη σιδηρικός, τα κόκκινα γάντια συγκόλλησης, μπορεί να χειριστεί κάποιος μία οχιά μέχρι 40 πόντους. Από τους 40 πόντους και μετά, αρχίζουμε και ρισκάρουμε. Ακόμα και με αυτά τα γάντια που έχω εγώ, μία μεγάλη οχιά, είναι ρίσκο να τη χειριστείς. Μπορεί να τα διαπεράσει. Εγώ παίρνω αυτή το ρίσκο και το κάνω. Σαν έμπειρος που είμαι στο χειρισμό φιδιών, καλύτερα εσείς να μην το κάνετε. Υπάρχουν όμως και αυτά τα γάντια που κυκλοφορούν στο εμπόριο, έχουν βγει πρόσφατα, είναι πιο μεγάλα γάντια, φτάνουν πιο ψηλά και μπορείς με αυτά τα γάντια να πιάσεις μέχρι να χειριστείς, μέχρι να σε δαγκώσει, μέχρι και η βασιλική κούμπρα, κι ας είναι και 6 μέτρα στο μέγιστο μήκος της δηλαδή, που έχει το πιο δυνατό δάγκωμα σε φίδι στο ζωικό βασίλειο, έτσι, στον πλανήτη. Μπορείς να χειριστείς μια κούμπρα αυτά τα γάντια, είναι βέβαια ακριβά, κάνουν 250 με 300 ευρώ και πρέπει να τα παραγγείλεις. Εγώ δεν έχω πάρει τέτοια γάτια. Ένας φίλος μου από το κέντρο περίθαλψης, ο Στέλιος ο Γερονιμάκης, έχει πάρει τέτοια γάτια και τα χρησιμοποιεί. Είναι αδιάτρητα, είναι φοβερά γάτια αυτά. Και είναι και πιο ψηλά, είναι πιο ασφαλή. Δεν ξέρω, θα ήταν καλό ίσως να προμηθευτείτε σαν. Αυτά HX είναι. Ορίστε. HX είναι. HX Armor λέει. Αυτά είναι, βγάζουν και πόρτες. Είναι τις πυροσβεστικές ήδη. Ναι. Ίσως θα ήταν καλό να προμηθευτείτε ένα Snake Tom. Ένα τόμπ και ένα ζευγάρι από αυτά τα γάντια. Θα ήταν καλό. Θα σας έλυνε τα χέρια. Ο χειρισμός, το σημείο της πρώτης επαφής, είτε είναι με το γάντι, είτε είναι με το τόμπ, με τη λαβίδα, θα πρέπει να είναι όχι πολύ μπροστά, ούτε πολύ πίσω. Θα πρέπει να φανταστούμε πού θα ήταν το στήθος του φιδιού αν είχε χέρια και πόδια. Κάπου εκεί. Εδώ. Αυτό αφενός γιατί το ελέγχουμε καλύτερα το φίδι έτσι και αφετέρου δεν το τραυματίζουμε από εκείνο το σημείο. Είτε το πιάσουμε με το γάτι, είτε το πιάσουμε με τη λαβίδα. Αν πρόκειται για δηλητηριώδες φίδι, το πιάνουμε από εκεί, αρκετά κοντά στο κεφάλι, αλλά όχι στο λαιμό για να μην το τραυματίσουμε και για να μην αρχίσει το φίδι να φρικάρει και να χάσουμε τον έλεγχο. Γιατί θα μπορέσει να δαγκώσει το γάντι, αλλά όχι παραπάνω. Δηλαδή, αν το πιάσουμε πιο πίσω, θα μπορεί να δαγκώσει και πάνω το γάντι. Θέλει προσοχή. Αυτό το λέω τώρα, καλύτερα να μην το επιχειρήσετε. Αλλά σε περίπτωση που κάποιος θέλει να προμηθευτεί αυτά τα γάντια τα καλά, τα μεγάλα, να ξέρει ότι να υπολογίσει περίπου το μήκος του γαντιού και το μήκος του σώματος που αφήνει ελεύθερο από το σημείο επαφής και μετά. Να μην δαγκώσει το φίδι πάνω από το γάντι. Τα σημεία στήριξης, εφόσον χειριστούμε ένα μη δηλητηριώδες φίδι, με γάντια πάλι, μπροστά εκεί που υποτίθεται θα ήταν το στήθος και κάπου πίσω προς το τελείωμα του σώματος και την αρχή της ουράς. Δεν το πιάνουμε από το λαιμό, γιατί ή θα τραυματίσουμε ή θα αρχίσει σπασμωδικές κινήσεις, θα αγχωθεί πάρα πολύ και δεν το πιάνουμε από την άκρη της ουράς, πάλι γιατί δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο και μπορεί να μας μείνει και η ουρά στο χέρι να του κάνουμε ζημιά του φιδιού. Εδώ ένα παράδειγμα τυφλίτης είναι αυτό, στο σέιχ σου. Το κρατάω, βλέπετε, από μπροστά και από πίσω. Του δίνεις νιώθει καλύτερα το φίδι, το στηρίζεις σε δύο σημεία. Νιώθει ότι στηρίζεται καλά και δεν το πιάνει πανικός. Εδώ πρόκειται για σάβρα βέβαια. Εδώ ένα λιμνόφιδο, πάλι βλέπετε... Το αυλάκι αυτό.
πώς το στηρίζω, δεν το σφίγγω για να χαλαρώσει, να μην νιώθει κίνδυνο, να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια και στήριξη. Εφόσον το πιάσουμε τώρα, με τη λαβίδα καλύτερα ή με τα γάντια, εφόσον ξέρουμε ότι δεν είναι δηλητηριώδες το φίδι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το μεταφέρουμε. Ένας τρόπος πολύ εύκολος, μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι αυτό, είναι να έχουμε ένα ψηλό κάτω, ένα ψηλό κουβά. Το ρίχνουμε κάτω και είτε το βάζουμε με τη λαβίδα, είτε το σκουπίζουμε με μια σκούπα, με ένα ξύλο, σηκώνουμε τον κάτω και το φίδι είναι εγκλωβισμένο μέσα. Κλείνουμε το καπάκι, ρίχνουμε ένα θάμνο, λίγα στάχια μέσα, κάτι ώστε να κρυφτεί, να νιώσει ασφάλεια ότι κρύφτηκε μέσα και το μεταφέρουμε. Ένας άλλος τρόπος είναι με τσάντες, υφασμάτινες. Εγώ έχω βάλει να μου ράψουν κάποιες τσάντες από ύφασμα κουρτίνας. Είναι σαν μαξιλαροθήκη, πολύ μακριά, δεν έχω φέρει μαζί μου δυστυχώς. Έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις κόμπο. Δηλαδή να είναι κάτω το φίδι και να έχει περιθώριο μεγάλο ώστε να το κάνεις ένα κόμπο, να το σφίξεις για να μπορεί να βγει. Και ένας άλλος τρόπος είναι όπως αυτά τα κουτιά που έχω φέρει. Είναι πλαστικά κουτιά αποθήκευσης που έχει σε διάφορα μεγάλα καταστήματα όπως είναι το Τζάμπο, τα IKEA και αυτά. Μπορούμε να κάνουμε μερικές τρυπούλες επάνω για να παίρνει αέρα, αλλά και για μικρές μεταφορές δεν χρειάζεται καν να έχει τρύπες, έχει αρκετό αέρα για ένα φίδι. Θα δείξουμε κάποια βίντεο χειρισμού που θα βοηθήσουν αρκετά. Αυτό είναι, ο πιο απλός τρόπος χειρισμού είναι αυτός, όπως είπαμε και πριν. Μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι χωρίς εργαλεία, χωρίς τίποτα, χωρίς να έχουμε λαβίδα, χωρίς να έχουμε τίποτα. Είναι να έχουμε έναν κουβά, έναν κάδο. Εδώ θα μας δείξει η κυρία πώς μεταφέρει ένα κροταλία στα Αμερική. Πολύ απλά. Έναν κάδο για τα σκουπίδια. Πλαστικό ψηλό. Μπροστά στο φίδι, με μια σκούπα, το βάζουμε μέσα. Και όχι κάπως έτσι συμπεριφέρεται, μπορεί λίγο πιο νευρικά. Και το μεταφέρουμε εκεί που θέλουμε, στο φυσικό του περιβάλλον. Το επιστρέψουμε στο φυσικό του περιβάλλον. Με ένα άλλο βίντεο να σας δείξω. Εδώ ένας έφυος πρόσφατα, μια κλίση από έφυο, πήγαμε τελείως ανοργάνωτοι γιατί ήμασταν έξω βράδυ και μας φωνάξανε και δεν είχα τίποτα από εργαλεία, ούτε γάντια, ούτε τίποτα. Πήρα κάποια γάντια εργασίας. Ένας έφυος είχε μπει στο ντουλάπι της τουαλέτας, στο αγγελοχώρι. Ανοίγω το ντουλάπι απότομα, το βλέπω, το αναγνωρίζω, το πιάνω κατευθείαν, το πιάνω κοντά στο κεφάλι για να μην βρεθεί. Με δαγκώσει πιο πάνω, όχι ότι θα πάθει να κάτι, αλλά δεν χρειάζεται να μας δαγκώνει. Αυτό πιάσα μέσα, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ο έφυος που λέμε να φτιάξει στην Βόρεια Ελλάδα. Και κοιτάξτε πώς το μεταφέρω με απλά γάντια εργασίας. Πιάνω το κεφάλι του για να μην με δαγκώσει, το πετάω σε μια σακούλα σκουπιδιών. Αμέσως την κλείνω, την τυλίγω, κάνω κόμπο. Έχω ένα πρόχειρο μέσω μεταφοράς. 50 ευρώ. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν και επάγγελμα αυτό. Αλλά για να είσαι, πρέπει να είσαι αρμόδιος να μεταφέρεις ένα άγριο ζώο. Δεν είναι παρά στα ποντίκια που έχουν τη γεωπόνη θα μας έχουν. Επιπληρωμή. Αυτό γίνεται θελοντικά. Εδώ έχω έναν έφυο σε αυλή στο χωριό Μεσημέρι της Χαλκιδικής. Μας έχουν καλέσει. Είναι πάνω στο φυτοφράχτη, μέσα χωμένος. Ανεβαίνω εγώ μέσα, το ψάχνω, το βρω, φοράω αυτά τα γάντια. Είναι μεγάλο το φίδι. Τι φίδι είναι αυτό? Έφυος. Αυτό έπρεπε είναι ακίνδυνο, έτσι. Ακίνδυνο, ναι. Για να σκαλώσει, δεν δείτε τίποτα. Κοιτάξτε τα σημεία στήριξης. Το έχω πιάσει κοντά στο κεφάλι για να δαγκώνει πάνω στο γάντι, όπως βλέπετε. Βγάζω το γάντι για να σκουπιστώ. Βλέπετε πώς δαγκώνει πάνω στο γάντι. Αυτό που λέει να το πιάσει από πίσω και το σηκώσει, να μην μπορεί να γυρίσει στο σώμα του. Μπορεί να γυρίσει σε δάγκωση στα πόδια. Παγόλια, ναι. Αν είναι τόσο μεγάλο φίδι. Και κάποια φίδια τυλίγονται στον εαυτό του και ανεβαίνουν. Οπότε ένα τέτοιο φίδι, το πιο αποτελεσματικό χειρισμό είναι με τα γάντια. Πιάνει με το ένα χέρι κοντά στο κεφάλι, όχι στο λαιμό όμως, ώστε να δαγκώνει το γάντι, δεν σε ενδιαφέρει, και με το άλλο χέρι στηρίζει το ζώο ώστε να νιώθει λίγο καλύτερα. Και την ώρα του ή άλλω νιώθει πολύ στρε. Είναι τα πιο συχνά φίδια αυτά. Τα πιο συχνά φίδια. Αυτά τα λέμε και τα δροκαλέσει εμεί. Αυτά είναι.
Το κρατάω, έχει ηρεμήσει αρκετά, σταμάτησε να δαγκώνει. Εξηγώ στον κόσμο εδώ. Εδώ ένα βίντεο με ένα λαφιάτι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ο εντοπισμός του φιδιού, η αναγνώριση και η σύλληψη. Εφόσον είσαι εξοικειωμένος, έχεις μάθει να ξεχωρίζεις τα είδη του τόπου σου. Εντοπισμός, αναγνώριση, σύλληψη. Ναι, δεν πρόκειται. Εντός. Χωρίς γάντια, κάνε. Γιατί είναι ακίνδυνο είδος. Είναι ο λαφιάτης. Και τώρα, άμα γυρίσεις και σε λαγκός, δεν πειράζει. Δεν με πειράζει. Υπάρχει και ένα επεισόδιο της εκπομπής που κάνω, είναι της Τριχονίδα, νομίζω, στο οποίο με δαγκώνει ο λαφιάτης. Δεν παθαίνεις κάτι. Σαν να κουνάει ένα σκυλάκι, μη κόψω εγώ. Δεν αφήνει καν ίχνη, δηλαδή. Εκτός και αν τραβηχτεί. Αν τραβηχτεί, επειδή τα δίδυο είναι σαν αγκίστρια. Σε σκίζει. Σε χδέρνει. Σε σκίζει είναι λίγο υπερβολικό ο όρο. Δηλαδή, σε χδέρνει κάπως. Φανειακά. Αυτό είναι. Και εξηγώ στον κόσμο. Τώρα έρχεται ο κόσμος και το πιάνει. Το άλλο. Έχουμε κάποιο άλλο. Και έχουμε και μία οχιά η οποία ταξίδεψε από το Μελισσοχώρι στη Θεσσαλονίκη μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού. Μπροστά στα πόδια του συνοδηγού και το ντουλαπάκι έλειπε. Οπότε φανταστείτε ότι ήταν η οχιά μπροστά στα πόδια του 25 χιλιόμετρα περίπου. Κι όμως δεν επιτέθηκε, δεν δάγκωσε. Γιατί δεν ένιωσε. Αυτό το έτσι πάλι στο έλεγχο. Και το Κώστας είναι, δεν σε είπα, είναι θαυμαστής σου. Κοιτάξτε πώς τη χειρίζομαι πάλι με αυτά τα γαντια, τα ίδια. Πρόσφατο δεν είναι αυτό, ή όχι. Είναι σχετικά πρόσφατο, ναι. Yeah. Πιάνω κοντά για να δαγκώνει πάνω στο γάντι. Θα έλεγα να μην το επιχειρήσετε, εκτός και να αγοράσετε τα πολύ καλά τα γάντια και δεν είναι πολύ μεγάλη οχιά. Που πάνε μην την αφήνεις κάτω, τους το άφησα κάτω για να δουν ότι δεν τρέχει τίποτα και για να τους τρομάξω λίγο. Έχει σταματήσει όχι να δαγκώνει τώρα. Τη στηρίζω καλά, έχει σταματήσει να δαγκώνει, εδώ μου εξηγούνε, μου λένε πώς μπήκε μέσα, το ψάχνουμε. Τελικά αυτός έλειπε το φίλτρο του αεραγωγού και μπήκε από μέσα και βρέθηκε μέσα στην καμπίνα. Και εδώ ο τρόπος μεταφοράς. Ένα κουτάκι, αυτό το κουτάκι νομίζω είναι το αυτή ίδιο. Αυτή που έχουμε εδώ είναι δηλαδή. Ναι, αυτή δεν είναι αυτή η συγκεκριμένη. Παίρνεις το κουτάκι, κλείνει το κουτάκι και τελείωσε. Πολύ εύκολο ζώο στο χειρισμό. Αρκεί να έχεις καλά γάντια ή μια λαβίδα. Με τη λαβίδα μπορείς να το πιάσεις. Κάνω πολύ ωραία. Το θέμα είναι πώς το βγάζεις από το ντουλαμπάκι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν και τα καλά τα γάντια στην υπηρεσία που ξέρεις ότι δεν θα περάσει με τίποτα ό,τι και να δαγκώσει. Αλλά πάλι θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή την ώρα που το φίδι. Πας να το πιάσεις, να το αρπάξεις. Στη φύση άρπαγμα σημαίνει θάνατος. Κανένα ζώο δεν πάει να αρπάξει ένα άλλο φίδι για να το χαϊδέψει, για να το σώσει. Δεν υπάρχουν αυτά. Στη φύση ένα ζώο αρπάξει ένα άλλο σημαίνει θάνατος. Σημαίνει θύρευση. Οπότε το φίδι όταν το αρπάζουμε παθαίνει αμόκ. Τα δίνει όλα για όλα. Νιώθει ότι αυτή την ώρα σκοτώνω. Απειλείται. Οπότε τα δίνει όλα για όλα. Οπότε θέλει προσοχή την ώρα που το πιάνει. Και εδώ. Εδώ ένα βίντεο με ένα σαπίτι μεγάλο. Αυτό το βίντεο υπάρχει και αυτό στο YouTube. Έχω πιάσει ένα μεγάλο σαπίτι και εξηγώ γιατί είναι ακίνδυνο αυτό το φίδι και γιατί είναι μύθος το ότι σε σαφίζει, να σε δαγκώσει κτλ. Και στο βίντεο φαίνεται και το χέρι του Σέργιου του φίλου μου που έχει μόλις δαγκωθεί από το σαπίτι πάρα πολύ καλά. Και όλες, δηλαδή τον έχει πιάσει και το πίσω το δόντι και του έχει κάνει καλό δάγκωμα το δάγκωμα για αρκετή ώρα και δεν έχει κανένα απολύτω σύμπτωμα. Κοιτάξτε πως είναι ο σαπίτης, είναι μονόχρωμος, έχει αυτό το αεροδυναμικό σχήμα μπροστά, το φυλωμένο το ύφος. Αλλά δεν χρειάζεται να ξέρουμε περισσότερα γιατί είναι ακίνδυνο φύλλο. Και νομίζω έχει και εδώ ένα βίντεο, αν θα παίξει, με ένα κροταλία πάλι, με λαβίδα. Έρχεται η κυρία, ο κροτολόγος. Την έχουμε καλέσει για απομάκρυνση βίντεο με τη λαβίδα, πολύ απαλά, στο κουτάκι και αυτό είναι όλο. Με τα αθλητικά τα παπουτσάκια, εγώ πολλές φορές πηγαίνω με τις βερμούδες και μου λένε πώς ήρθες με την βερμούδα. Λέω τι θα έπρεπε να φοράω. Θα δείτε και την οχιά πώς συμπεριφέρεται.
δεν μπορεί να σε απειλήσει σε μια απόσταση ενός μέτρου. Σπα, δεν μπορεί να σε απειλήσει, να σε δέσει σε μια απόσταση. Να πάει στον αέρα. Την πρώτη φορά που ζω. Πώς θα μπει στην αρχή, αν πει καλά, μετά δεν έχει. Είναι εντάξει, είναι. Δηλαδή, όπως το και να φράσει, άμα δεν είναι. Θα έχουμε ένα βίντεο. Θα. Επειδή θα προκληθεί λίγο αναστάτωση μόλις το δείξουμε το live, θα προχωρήσουμε στις πρώτες βοήθειες. Σε περίπτωση που μας δακώσει ένα feed, να ξέρουμε τι να κάνουμε, αχρίαστες να είναι οι γνώσεις αυτές, αλλά μπορεί να χρειαστούν όχι εν ώρα υπηρεσίας, μπορεί να χρειαστούν εκτός υπηρεσίας. Το πρώτο πράγμα, καταρχήν αν μας δακώσει ένα μη δηλητηριώδης feed στην Ελλάδα, δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Ούτε καν από μόλυνση από τα δόντια του. Γιατί τα δόντια του είναι τόσο μικρά, δεν μπορεί να τα μετρήσει ούτε με το παχύμετρο. Είναι τόσο μικρά. Οι γιατροί, αν σε δαγκώσει ένα μη δηλητηριώδες φίδι, θα πα στο νοσοκομείο. Ο γιατρός πολύ σωστά θα κάνει κάποιες προληπτικές κινήσεις. Θα σου κάνει αντιτανικό όρο, αν δεν είσαι καλυμμένος με εμβόλιο στο τέταλο. Θα σου δώσει αντιβίωση για να μην μολυνθείς και τα σχετικά. Δεν γνωρίζουν ότι τα δόντια του είναι τόσο μικρά όμως, που δεν μπορούν να εισχωρήσουν καν στη δερμίδα. Είναι τελείως επιδερμικό το τραύμα που σου προκαλεί το φίδι. Με έχουν δαγκώσει εκατοντάδες φορές, δεν έχω βάλει ποτέ ούτε μπεταντίν. Μπορεί να είμαι στο πεδίο, σε μια δουλειά, να χρειαστεί να πιάσω ένα φίδι να με δαγκώσει, ένα μη δηλητηριώδες, και να επιστρέψω μετά από 8 ώρες στο σπίτι μου και τότε να πλύνω τα χέρια μου, να βάλω σαπούνι. Τίποτα. Δεν έχω μολυνθεί ποτέ. Έχω πειραματιστεί πάνω δηλαδή. Εκατοντάδες φορές, όχι δεκάδες, εκατοντάδες φορές έχω δαγκωθεί από όλα τα μη δηλητηριώδη φίδια της χώρας και από τα δύο δηλητηριώδη τα οποία είναι με ασθενές δηλητήριο. Ποτέ από χέρια, γιατί προσέχομαι τις οχές πάρα πολύ. Αυτό που θα κάνετε εσείς είναι αυτό που σας λέει, θα σας πει ο γιατρός. Για να είστε εξασφαλισμένοι. Αυτό που μπορείτε να κάνετε πριν πάτε στο νοσοκομείο, αν θέλετε να πάτε στο νοσοκομείο, αν νιώθετε ότι πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο, καλό είναι να πάτε. Να πλύνετε το τραύμα σε ένα μη δηλητηριώδες φίδι, μιλάμε έτσι, και να βάλετε αν θέλετε λίγο ξένα πάνω στο τραύμα. Αυτό είναι όλο. Αν θέλετε να πάτε στο νοσοκομείο και να σας δώσουν αντιβιώσεις και αυτά, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται. Ένας γιατρός θα τα κάνει προληπτικά, γιατί πρέπει να είναι καλυμμένος και καλά κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει. Τώρα, αν μας δαγκώσει ένα δηλητηριώδες φίδι, μια οχιά. Το πρώτο και πολύ σημαντικό, δεν πανικοβαλόμαστε. Αφενός, γιατί με τον πανικό κάνουμε λαθασμένες κινήσεις πολλές φορές και θα τα κάνουμε λάθος όλα. Και αφετέρου, γιατί με τον πανικό ανεβάζουμε τους παλμούς μας, ανεβάζουμε τους φυγμούς μας, οπότε επιταχύνεται ο μεταβολισμός μας, οπότε επιταχύνονται και τα συμπτώματα και η εξέλιξη των συμπτωμάτων. Δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε να είμαστε ήρεμοι. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό, είμαστε στην Ελλάδα, δεν έχουμε φίδια με νευροτοξικά δηλητήρια, κυρίως νευροτοξικά, όπως είναι το μαύρο μάμπα, όπως είναι οι κόμπρες, όπως είναι διάφορα τέτοια φίδια που μπορούν να μας καταστήλουν το νευρικό μας σύστημα μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν έχουμε τέτοια φίδια, έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Φυσικά κινδυνεύουν οι ηλικιωμένοι. Αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι τα παρακάτω βήματα βεβαίως και εγκαίρως να πάμε στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται πανικός, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Έχουμε περιστατικά προς αποφυγή, αλλά υπάρχουν. Ένας Αυστριακός δαγκώθηκε, πήγε την τρίτη μέρα στο νοσοκομείο όταν άρχισε να πονάει πάρα πολύ το χέρι του και να έχει γίνει μπλε. Παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά υπάρχει. Για να μας δείξει ότι υπάρχει και αυτό. Έχω ένα φίλο ερπετολόγο Ελβετό, ο οποίος έχει δαγκωθεί 4 φορές από εκεί. Δεν το βάζει κάτω αυτός. 4 φορές. Τη μία φορά από τις 4, παράδειγμα προς αποφυγή και αυτό, έκατσε σπίτι του, δεν πήγε καν στο νοσοκομείο, αγόρασε μια ένεση αδρεναλίνης. Κακώς την έκανε χωρίς την επίβλεψη γιατρού. Δεν είσαι γιατρός, δεν μπορείς να αποφασίσεις αν θα κάνεις την αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη μπορεί να σου προκαλέσει προβλήματα. Έκατσε σπίτι του, έκανε μια αδρεναλίνη μόνος του και έκατσε σπίτι του και ποτέ στο νοσοκομείο. Και συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε μπροστά μας, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. Δεν μπορώ να σας πω ότι με ρωτάνε σε πόσες ώρες πεθαίνεις άμα δεν πας στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει τέτοιος χρόνος, δεν μπορεί να σε απαντήσει κανείς. Εξαρτάται από ένα σωρό παραμέτρους. Τι βάρος έχεις, πόσο ανθεκτικός είναι ο οργανισμός σου, τι ηλικία έχεις, αν έχεις άλλα προβλήματα, τι ποσότητα δηλητηρίου σου διοχέτευσε το φίδι και άλλα πολλά. Σε ποιο σημείο δαγκώθηκες,
Οπότε δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη σαφής απάντηση να σου πει κάποιος αν δεν πας στο νοσοκομείο σε τόσες ώρες θα πεθάνεις. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Στα νευροτοξικά δηλητήρια μπορεί να δοθεί μια τέτοια απάντηση γιατί δρούν πολύ συγκεκριμένα στο νευρικό σύστημα σε συγκεκριμένο χρόνο. Εδώ δεν το έχουμε αυτό. Οπότε έχουμε όμως πάρα πολλές ώρες. Θα έλεγα μερικά 24 ώρες από την εμπειρία μέχρι τώρα. Εκτός από μερικές σπάνιες περιπτώσεις που δευτερογενώς βγαίνουν προβλήματα σε ανθρώπους που έχουν βαρημένη υγεία και μπορεί να εμφανίσει ο άνθρωπος μέσα σε 48 ώρες ένα πνευμονικό είδημα και να καταλήξει στο νοσοκομείο από δευτερογενή αιτία. Όχι πανικό. Με το που δαγκωνόμαστε, παράδειγμα στον αντίχειρα, το πιο συχνό σημείο δείγματος, το ΔΜΕ, δαγκώματος δηλαδή, είναι το χέρι. Γιατί συνήθως χωράμε παπούτσια, τα χέρια μας είναι συνήθως γυμνά, ειδικά οι αγρότες βάζουν τα χέρια μέσα στο θάμνο, η οχιά βλέπει ένα πράγμα να έρχεται, φοβάται, δαγκώνει και έχουμε ένα δάγκωμα στο χέρι. Τι κάνουμε, αφαιρούμε αμέσως στενά αντικείμενα από το χέρι και υφάσματα, δηλαδή δαχτυλίδια, ρολόγια, μπρασελέ, ένα στενό ύφασμα, ένα στενό ρούχο, θα το αφαιρέσουμε γιατί τα πρώτα συμπτώματα είναι πόνος αλλά και ίδρυμα, αρχίζει και πρίζεται το μέλος μας, το χέρι μας θα πριστεί αρκετά, τρομακτικά πολύ. Οπότε αν έχουμε δαχτυλίδια, ρολόγια, μπρασελέ κτλ. Θα κόψουν την κυκλοφορία του αίματος. Δεν το θέλουμε αυτό και θα εξηγήσουμε παρακάτω σε λίγο γιατί δεν το θέλουμε αυτό. Βγάζουμε λοιπόν δαχτυλίδια, ρολόγια κτλ. Κρατάμε το θύμα όσο το δυνατόν ακίνητο. Και το δαγκωμένο μέλος. Δηλαδή έχουμε δάγκωμα στο χέρι, θα κρατήσουμε το χέρι μας ακίνητο. Κάτω από το σημείο της καρδιάς είναι ένα καλό σημείο να το κρατήσουμε. Και το θύμα μας όσο το δυνατόν ακίνητο. Αν είμαστε κάπου μακριά και το καταφύγιο στο βουνό είναι στα 400 μέτρα, καλό είναι με το που θα δαγκωθεί, ας περπατήσει μέχρι το καταφύγιο, εφόσον αυτό θα βοηθήσει στη μεταφορά του ασθενούς. Δεν κάνουμε μεγάλες αποστάσεις. Κατά περίπτωση γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν είμαστε στην πόλη, δεν κάνουμε καθόλου αποστάσεις. Ακινητοποιούμε το θύμα, τον ηρεμούμε. Δεν θέλουμε πανικό, δεν θέλουμε άγχος. Καθόμαστε. Του εξηγούμε ότι δεν κινδυνεύεις, απλά θα πας στο νοσοκομείο για κάποιες ενέσεις. Δεν κόβουμε, δεν σκίζουμε, δεν τρυπάμε το δέρμα. Τακτικές τύπου John Rambo Western. Και Western στις ταινίες, δεν το κάνουμε. Αυτό επιδεινώνουμε την κατάσταση. Αυτά είναι παλιά γιατροσόφια κομπογιανέτικα. Δεν το κάνουμε σε καμία περίπτωση. Δεν ρουφάμε το δηλητήριο με το στόμα, Rambo κι αυτό. Σε καμία περίπτωση επιδεινώνουμε την κατάσταση. Δεν δένουμε το δαγκωμένο μέλος. Δεν κάνουμε ισχυμική περίδεση. Για ποιο λόγο. Παλιά υπήρχε αντίληψη ότι το δηλητήριο θα πάει στην καρδιά, πρέπει να κόψω το αίμα. Να μην φτάσει στην καρδιά. Το δηλητήριο δεν κυκλοφορεί κυρίως μέσω της αιματικής κυκλοφορίας, αλλά κυρίως κυκλοφορεί και μέσω του κλεμπών, είναι αλήθεια, αλλά κυρίως κυκλοφορεί μέσω της λέμφου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι η λέμφος. Το λεμφικό σύστημα είναι ένα ξεχωριστό κυκλοφορικό σύστημα, αγκιακό σύστημα. Η λέμφος είναι το πλεονάζον υγρό των κυττάρων. Και είναι και εκεί μέσα που κυκλοφορούν τα λεμφοκύτταρα. Και έχει αγκιάκια τα οποία φτάνουν όπως οι φλέβες σε πιο μεγάλα αγκιάκια, σε πιο μεγάλα αγκιάκια και καταλήγουν σε ένα πόρο στο αιματικό κυκλοφορικό. Οπότε δεν θέλουμε να κόψουμε την κυκλοφορία του αίματος, γιατί αφενός δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ και αφετέρου θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Φανταστείτε το μέλλον μας, το χέρι μας ας πούμε, να κόψουμε την κυκλοφορία του αίματος. Τι θα γίνει, θα νεκρώσει. Και τι έχουμε να κάνουμε μετά, με σιψεμία, με γάγκρινα. Μόλις πάμε να λύσουμε την περίδεση με θρομβώσεις, θα γεμίσουμε θρόμβους, θα έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από ένα δηλητήριο της οχιάς. Πολύ πιο σοβαρά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν κόβουμε την κυκλοφορία του αίματος. Δεν δίνουμε αντισηπτικά και φάρμακα, μάλλον δεν βάζουμε αντισηπτικά και φάρμακα στην πληγή. Δεν τοποθετούμε πάγο. Έχουν ακουστεί αυτά κατά κύριος. Δεν δίνουμε αλκοόλ στον ασθενή, δεν είναι ώρα για τσίπουρα και ουίσκι. Είναι ώρα για να πάμε στο νοσοκομείο. Όχι χορήγηση παυσίπων και άλλων φαρμάκων, δεν χορηγούμε τίποτα. Καλούμε το 166 ή το 112 αν είμαστε σε δύσβατες περιοχές και δεν πιάνει σήμα και μεταφέρουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο εγκαίρως και με ασφάλεια. Δεν τρέχουμε δηλαδή, αν το μεταφέρουμε εμείς με το δικό μας αυτοκίνητο, δεν πλακωνόμαστε στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή μας στον δρόμο. Πάμε με ασφάλεια. Εγκαίρως αλλά με ασφάλεια, χωρίς πανικό.
Σε περίπτωση πολλήρωση μεταφοράς, είμαστε σε ένα βουνό. Και θα αργήσει να έρθει η βοήθεια. Θα αργήσει να έρθει το σωστικό συνεργείο. Τι κάνουμε? Έχουμε έναν ελαστικό επίδεσμο, σαν αυτός που χρησιμοποιούμε όταν χτυπήσουμε, θραμπουλήξουμε το χέρι μας. Και από το σημείο που έχουμε δαγκωθεί, μπορεί να είναι το αντίχειρας, μπορεί να είναι το χέρι μας, μπορεί να είναι το πόδι μας, ξεκινάμε να τυλίγουμε όλο το μέλος μέχρι πάνω, μέχρι να τελειώσει ο επίδεσμος, σφιχτά, αλλά όχι πολύ σφιχτά, τόσο σφιχτά ώστε να έχουμε σφιγμό στην άκρη του μέλους. Εδώ γράφει, compression bandage should be loose enough to admit one finger, δηλαδή να χωράει ένα δάχτυλο. Δάχτυλο μέσα, στον επίδεσμο. Όχι πολύ χαλαρό όμως, να μην κολυμπάει μέσα το δάχτυλο, να μπορεί να μπει έτσι με το ζόρι. Τόσο σφιχτά όσο το δένουμε όταν έχουμε διάστρεμα, ένα στραμπούλι. Αυτό τι κάνει, αυτό θα μειώσει ουσιαστικά τη λεμφική κυκλοφορία και θα μειώσει την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Οπότε είναι καλό να έχουμε έναν επίδεσμο μαζί μας. Μπορούμε, εφόσον έχουμε επικοινωνήσει με ένα ιατρικό κέντρο, με έναν γιατρό, να χορηγήσουμε κορτιζόνη και αντισταμινικά, γιατί είναι φάρμακα τα οποία δεν είναι επικίνδυνα και μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Ειδικά η κορτιζόνη σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά πρέπει να ενημερωθούμε για τον καθένα μας, ξεχωριστά από έναν γιατρό, αν μπορούμε να πάρουμε κορτιζόνη για αντισταμινικά και σε ποιες δόσεις. Και αν έχουμε μαζί μας. Έχουμε κάνει επίδεσμο, είδατε, ξεχάσατε. Έχουμε επίδεσμο. Μπορούμε να κάνουμε επίδειξη. Νομίζω το έχετε καταλάβει, δεν χρειάζεται να κάνουμε επίδειξη. Έτσι απλά τυλίγουμε το πόδι, το χείρο, όπως φαίνεται και στην εικόνα. Και μεταφέρουμε τον ασθενή. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα από το να μεταφέρουμε με ηρεμία τον ασθενή στο νοσοκομείο. Εκεί ο ασθενής θα δεχθεί συμπτωματική θεραπεία αρχικά, θα του χορηγηθεί φυσιολογικός ορός με αντιβίωση για δευτερογενείς μολύνσεις, θα ενδεχομένως να του χορηγήσουν αδρεναλίνη και αυτό πρέπει ο γιατρός να είναι μπροστά να το κάνει, ο γιατρός να ξέρει σε ποιον το κάνει, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτές οι ενέσεις αδρεναλίνης που κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορούμε να τις έχουμε μαζί είναι για περιπτώσεις αναφυλακτικής αντίδρασης. Δηλαδή, αν είμαστε αλλεργικοί και δούμε ότι πριζόμαστε, που είναι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να το πάθεις από μέλισσα, μπορεί να το πάθεις και από αυγό, μπορεί να το πάθεις από την τροφή, μπορεί να το πάθεις από τη γύρη. Και αυτό είναι αυτές οι σύρικες που τις πάμε, νομίζω, στο πόδι με ένα κουμπί για να σωθούμε από το αλλεργικό σοκ. Γιατί μπορεί να πεθάνουμε από ασφυξία, από το αλλεργικό σοκ. Δεν το κάνουμε χωρίς λόγο. Μόνο αν δούμε ή αν μας πει ο τρόπος ότι μπορείς να το κάνεις για κάποιο λόγο. Δεν νομίζω ότι θα μας το πει, αλλά αν δούμε ότι έχουμε αλλεργικές αντιδράσεις, ας το κάνουμε. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες. Καλό είναι τώρα να περάσουμε λίγο σε ζωντανό χειρισμό και να δούμε και τις διαφορές του ανήλικου λαφιάτη που έχουμε εδώ με την οχιά. Εδώ έχουμε έναν νεαρό λαφιάτη ανήλικο, ο οποίος, όπως είπαμε, σε αυτήν την ηλικία μιμείται τα χρώματα της οχιάς. Είναι ένα φίδι που δεν χρειάζεται καν γάντι. Βέβαια, εσείς για να είστε σίγουροι θα χρησιμοποιείτε πάντα γάντια, αν χρειαστεί δηλαδή σε μια απομάκρυνση. Όπως είπαμε, πρώτο σημείο επαφής μπροστά εδώ, ώστε αν δαγκώσει το φίδι να δαγκώσει το γάντι και όχι στο χέρι, εφόσον πρόκειται για μη δηλητηριώδες, έτσι. Και ένα σημείο στήριξης πίσω. Είναι αυτό εδώ. Δείτε πώς είναι αυτό το φίδι, μιμείται πάρα πολύ τα χρώματα της οχιάς, ακόμα και στην κοιλιά. Και η κοιλιά της οχιάς είναι παρόμοια. Έχει τα χρώματα της οχιάς, αλλά δείτε πώς είπαμε, έχει κοιλίδες, όχι ζιγζάκ. Στενό κεφάλι, μακριά λεπτή ουρά και είναι μακρό στενό φίδι. Ορίστε. Πού δεν θα αγκώνει τώρα. Δεν θα αγκώνει. Αυτά τα φίδια είναι πολύ ήπιου χαρακτήρα και γενικά όλα τα φίδια μετά από ένα σημείο, μετά από λίγο χειρισμό, ηρεμούν, βλέπουν ότι δεν απειλούνται και δεν δαγκώνουν. Και να δαγκώσει δεν παθαίνεις κάτι από αυτό το φίδι, είναι τελείως ακίνδυνο. Οπότε μπορούμε να το πιάσουμε με ένα γάντι και με ένα χέρι. Αν το πιάσουμε από εδώ, είμαστε μια χαρά. Ανοίγουμε το κουτάκι, το βάζουμε μέσα, κλείνουμε. Βλέπουμε ότι δεν έχει πιάσει ουρά ή κεφάλι. Εδώ στις άκρες πιέζουμε και απομακρύνουμε. Θα το δούμε και σε σύγκριση με την οχιά. Εδώ έχουμε μια οχιά. Είναι αρκετά μεγάλη οχιά, είναι αρσενική μεγάλη οχιά.
Εγώ θα την πιάσω τώρα με το γάντι, θα δείξουμε και με τη λαβίδα πως χειρίζεται η οχιά. Το συγκεκριμένο άτομο είναι αρκετά ήρεμο. Πάλι το ίδιο. Μόλις δάγκωσε. Βλέπετε. Μόλις την έπιασα, δάγκωσε. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει το φίδι. Στήριξη. Ναι, φαίνεται και το κερατάκι μπροστά. Πρώτο σημείο στήριξη μπροστά. Εφόσον έχουμε τα καλά τα γάντια, θα σας έλεγα. Ή εφόσον είναι πολύ μικρή οχιά με τέτοια γάντια. Δεύτερο σημείο στήριξης εδώ. Αν μας φεύγει, αλλάζουμε χέρι. Και έχουμε αυτό εδώ. Αρχίζει και σειρίζει γιατί στρεσάρεται. Βλέπει κόσμο. Δεν βλέπουν πολύ καλά οι οχές. Γενικά δεν έχουν πάρα πολύ καλή όραση. Αντιλαμβάνονται περισσότερο την κίνηση παρά λεπτομέρειες. Ζιγζακ. Ουρίτσα. Δείτε πως μοιάζει η κοιλιά και με το λαφιάτι. Πλακουτσωτό κεφάλι. Το κερατάκι. Και κοντόχοντρο. Βέβαια είναι μεγάλο το φίδι, αλλά το βλέπετε, το σώμα είναι κοντόχοντρο. Ναι, είναι μεγάλη όχι αυτή. Αυτή βρέθηκε σε κήπο. Βρέθηκε σε κήπο, κάλεσαν την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική κάλεσε εμένα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θέρμη βασικά ήταν ο κήπος. Και την περισυλλέξαμε από εκεί. Θέλει να φύγει, δεν θέλει να μου επιτεθεί. Θέλει απλά να φύγει μακριά από μένα. Να δείξουμε και πώς γίνεται με τη λαβίδα. Καλό είναι να έχουμε και τα γάντια. Να φοράμε και τα γάντια. Έχουμε μία οχιά κάτω. Έχουμε το κουτί μας. Αφήνουμε το κουτί μας κάτω. Κάποιος έχει το καπάκι στο ένα το χέρι. Κρατάμε το καπάκι μας. Είμαστε μακριά. Μπορούμε να έρθουμε κοντά, πολύ κοντά στην οχιά. Γενικώς δεν τεινάζεται μακριά. Όχι, βλέπετε είναι πολύ δυσκίνητο φίδι. Θα προσπαθήσει να βγει. Μπορούμε να την ελέξουμε με το τόγκ, να την ξαναβάλουμε μέσα. Βάζουμε το καπάκι. Είναι πολύ απλό. Εφόσον έχουμε αυτό το εργαλείο και εφόσον είναι στα ανοιχτά η οχιά και δεν χρειάζεται να τη βγάλουμε από κάποιο δύσκολο σημείο, είναι πάρα πολύ απλό. Βασικά δεν το χρειάζομαι αυτό. Εφόσον τώρα κάνουμε χειρισμό με τη λαβίδα. Γενικά είναι εύκολο ζώο η οχιά. Όχι. Με τα χέρια μην προσπαθείτε ποτέ. Μπορεί κάποιος που ξέρει να πιάσει μια οχιά με το χέρι, αλλά τα άδεια όπλα σκοτώνουν και αυτό είναι και γεμάτο όπλο. Καλύτερα να... Better safe than sorry λένε οι ξένοι. Καλύτερα τα εργαλεία μας, τα γάντια μας, για να είμαστε ασφαλείς. Αυτό το ψάχνουμε στο ίντερνετ, snake tong. T-O-N-G, tong. Με παραγγελία εδώ στην Ελλάδα δεν έχω δει. Μπορεί να έχουν κάποια pet shop εξειδικευμένα. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχω δει. Εγώ το έχω παραγγείλει πολύ παλιά από το ίντερνετ και μάλιστα ακριβά. Ενώ η κατασκευή του είναι πολύ φτηνή, το είχα πάρει 50 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Εν τω μεταξύ, μια κατασκευή πάρα πολύ απλή. Δεν είναι ένα πτυσσόμενο αυτό. Δεν είναι πτυσσόμενο, όχι, υπάρχουν και πτυσσόμενα. Υπάρχουν κάποια που σπάνε στη μέση. Καλύτερα να πάρει ενίο. Και αυτό το μήκος είναι καλό, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλο μήκος. Είδατε την οχιά μπορείς να την πλησιάσει πάρα πολύ κοντά. Κοιτάξτε μέχρι που μπορώ να φτάσω. Δεν μπορεί η οχιά να επιτεθεί σε τέτοια απόσταση.